Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με το κέντρο, όπου έχουμε τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Σωτήρης Κουλούδης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Σωτήρη. Καλησπέρα, Μαρία, από το κέντρο της Αθήνας, από το κλειστό ουσιαστικά κέντρο της Αθήνας, καθώς αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα δύο παράλληλες συγκεντρώσεις. Η μία, αυτή που βλέπουμε τώρα και στην εικόνα μας, είναι αντιφασιστικών οργανώσεων, καθώς και κάποιων άλλων φορέων που πρόσκειται κυρίως στην αριστερά, η οποία από τις 4 η ώρα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στα προφύλαια και ακολούθως πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το σημείο εδώ που βρισκόμαστε, δηλαδή στην πλατεία Κολοκοτρώνη. 200 μέτρα μακριά από το σημείο αυτό, Γεωργία, πραγματοποιεί συγκέντρωση και φτάνει προγραμματισμένη, αλλά ήδη έχει συγκεντρωθεί κόσμος. Το κόμμα της Χρυσής Αυγής απίθυναν μάλιστα πανελλήνιο κάλεσμα στα μέλη τους να βρεθούν εδώ στο Σύνταγμα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις διώξεις τις οποίες υπόκειται η ηγεσία του κόμματος αυτού. Αυτό που βλέπετε τώρα στην εικόνα μας, Γεωργία, είναι το αστυνομικό μπλόκο. Κλούβες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί εδώ στην οδό Σταδίου, καθώς και στην οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να μην υπάρξει καμία πιθανότητα να έρθουν σε επαφή οι δύο αυτές αντίπαλες ιδεολογικά ομάδες, δηλαδή η Χρυσή Αυγή και οι αντιφασιστικές οργανώσεις. Να σου πω ότι είναι περίπου 1.000 τα μέλη των αντιφασιστικών οργανώσεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κινητοποιημένα ουσιαστικά στην οδό Σταδίου. Όπως είπαμε, πραγματοποίησαν πορεία από τα προφύλαια, έφτασαν στην Ομόνοια και ακολούθως μέσω της οδού Σταδίου στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε, 300 μέτρα μακριά από την πλατεία της Άρματος, φώναξαν συστήματα αντιφασιστικά καθώς και κατά της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, στην πλατεία της Άρματος ακούγονται και μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε, έχει στηθεί εξέδρα από τη Χρυσή και ακούγονται κάποια τραγούδια τα οποία εκφράζουν το κόμμα αυτό και συγκεντρώνεται εκεί κόσμος με ελληνικές σημαίες προκειμένου, όπως είπαμε και προηγουμένως, να διαμαρτυρηθεί για τις διώξεις στις οποίες υπόκειται η ηγεσία και οι βουλευτές του κόμματος. Γεωργία. Τι κλίμα επικρατεί αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, Γεωργία, τα πάντα είναι ήρεμα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας των αριστερών και αντιφασιστικών οργανώσεων ακούγαμε συνθήματα κατά του φασισμού και κατά της κυβέρνησης. Πολλά τα συνθήματα βεβαίως και προς τιμή του Παύλου Φίτσα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα γνωστά γεγονότα πριν από περίπου 2 μήνες. Και τώρα ακούμε κάποια συνθήματα από τα μεγάφωνα εδώ που έχουν οι διοργανωτές της συγκεκριμένης πορείας που αριθμεί περίπου 1.000 άτομα. Εδώ βρίσκεται και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος του ΚΕΦΑ, της κίνησης ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό εκ των διοργανωτών της σημερινής αντισυγκέντρωσης. Και λέω αντισυγκέντρωσης, Γεωργία, γιατί ο σκοπός της συγκεκριμένης συγκέντρωσης είναι να αντιταχθεί στην κίνηση που κάνει η Χρυσή Αυγή. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αρκετά συχνά τελευταία. Όταν η Χρυσή Αυγή, το κατεξιό αυτό κόμμα, πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, οι αριστερές οργανώσεις πραγματοποιούν αντισυγκεντρώσεις, οι οποίες βεβαίως και ευτυχώς φυσικά δεν έρχονται ποτέ σε επαφή, καθώς κινητοποιούνται πολύ μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, όπως αυτές που βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας, προκειμένου να διατηρηθεί η ησυχία στο κέντρο της Αθήνας. Και με αφορμή αυτό, να πω ότι η αστυνομία από χθες το βράδυ εξέδρασε τη σύμβαση σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι πορείες, ειδικά για τη σημερινή μέρα. Και όταν λέω απαγορεύονται οι πορείες, δεν εννοώ με τις συγκεντρώσεις, επιτρέπονται συγκεντρώσεις τις οποίες παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, αλλά απαγορεύονται οι πορείες ακριβώς για τον λόγο που αναφέραμε, για να μην έρθουν σε επαφή οι δύο επικρουόμενες αυτές τις συγκεντρώσεις. Ακούμε εδώ συστήματα, Γεωργία, από το φυσικό ήχο. Και να σου αναφέρω βεβαίως ότι η συγκεκριμένη πορεία που ξεκίνησε από τα προπύλα έγινε ουσιαστικά παραβαίνοντας την αστυνομική αυτή εντολή σχετικά με την απαγόρευση των πορεών. Δεν υπήρχε όμως κανένα απολύτως πρόβλημα και όλα είναι ήρεμα. Αυτή τη στιγμή να θυμίσουμε ότι στις οθόνες μας βλέπουμε την πλατεία Κολοκοτρώνη, όπου και έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, έτσι ώστε εντωμεταξύ δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό που είπες, πορεία, γιατί είναι ιδιαίτερα επίφοβη ημέρα λόγω της διαφορετικότητας των αντιλήψεων μεταξύ των δύο ομάδων, των δύο μετώπων. Να πούμε λίγο και τους σταθμούς στο μετρό, να ενημερώσουμε τι υπάρχει εκεί πέρα. Είναι ανοιχτή? Γεωργία, ναι. Από τις 3 ώρα έχουν κλείσει οι σταθμοί του Συντάγματος, του Πανεπιστημίου και στο Μοναστηράκι, ακριβώς για τις συγκεντρώσεις αυτές. Είναι δίπλα μας ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος της κίνησης ενάντια στον ρατσισμό και στον φασισμό. Θα σου το περάσω αμέσως στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει για το χαρακτήρα της σημερινής συγκέντρωσης. Ναι, θα πω. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή συγκέντρωση.
Κοιτάξτε, η αντιφασιστική συγκέντρωση είναι μια απάντηση στις μεταβεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά και του Δένδια, όπου ενώ μιλάγανε για τη συγκρότηση συνταγματικού τόξου κατά του φασισμού, δώσαν το σύνταγμα στους νεοναζί, στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Είναι μια παράδεκτη κίνηση. Αυτό να μου πει τα τάγματα εφόδου. Μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο επιθέσεις. Η μία επίθεση προήλθε από την ασφάλεια της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο Ηράκλειο, το τοπικό τάγμα εφόδου, που επιτεθήκανε σε δύο αντιφασίστες που πολλούσαν αφίσες. Και η δεύτερη πιο προκλητική είναι αυτή η οποία έγινε χθες βράδυ στην Αμφιάλη, μόλις 500 μέτρα από εκεί που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, όπου κάποιος, που εμείς γνωρίζουμε το που μένει, έβγαλε πιστόλι και άρχισε να καταδιώκει ένα μετανάστη φωνάζοντας «Πολοβοπακιστανοί θα πεθάνετε». Λοιπόν, αυτά είναι που αποθρασύνουν τους νεοναζί και οι αντιφασιστικές κινητοποίησεις είναι η μόνη εγγύηση ότι θα σταματήσει αυτή η δράση που οδήγησε στις δολοφονίες και του Παύλου Φίσα και του Σαρδάτ Λουκμάν. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ μπροστά στα ΜΑΤ. Εμείς έχουμε ζητήσει, πραγματοποιήσαμε την πορεία μας, δεν ίσχυσε καμία απαγόρευση. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να απαγορευτεί η αντιφασιστική διαδήλωση. Αυτό είναι το σαφές μήνυμα το οποίο στείλαμε σήμερα. Θέλουμε να μας εξηγήσει ο κύριος Δένδιας ποιους ακριβώς καλύπτει, ώστε να κάνουν φασιστική σύναξη στο Σύνταγμα, αν όχι τον Μιχαλολιάκο, και όλους αυτούς που τους έχουν κλείσει στον Κορυδαλό. Δεν μπορείς να είσαι και με το να τους κλείνεις στον Κορυδαλό και με το να απαγορεύεις το αντιφασιστικό κίνημα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δείχνουν μια σχιζοφρένεια πολιτική στην κυβέρνηση. Το κατανοούμε γιατί όταν θες να φέρεις την Τρόικα με τα νέα μνημόνια, ξαναπέζουν το χαρτί του ρατσισμού, της επίθεσης κατά της αριστεράς και άρα τους χρειάζεται η Χρυσή Αυγή ξανά στον δρόμο. Αυτά δεν θα τα επιτρέψουν. Τι θεωρία των δύο άκρων? Ακριβώς. Η θεωρία των δύο άκρων δεν είναι ίσες αποστάσεις. Είναι ότι ο Δένδιας και ο Σαμαράς προτιμάνε τους νεοναζί στους δρόμους από την αριστερά. Και γι' αυτό φέρουν την αστυνομία για να το επιβάλλουν. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν ήθελε κάποιος να κάνει το συνήγορο του διαβόλου, το να αποφευθούν οι συγκεντρώσεις, οι πορείες, είναι τουλάχιστον γιατί είναι η επίφοβη ημέρα λόγω των δύο μετώπων που έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί φαντάζομαι ότι και ο ρόλος της αντιφασιστικής διαδήλωσης και ο ρόλος ο δικός σας φυσικά δεν θα θέλετε σε καμία περίπτωση να επισκιαστεί από επεισόδια και από και λοιπά που έχουμε δει να συμβαίνουν σε άλλες περιπτώσεις. Και τα οποία προέρχονται από την τακτική που έχει η αστυνομία των απαγορεύσεων της επιθετικής πολιτικής. Είναι σαφές ότι η αστυνομία συνεργαζόταν και κάλυπτε την Χρυσή Αυγή και το ξαναβλέπουμε να ξετυλίγεται το ίδιο σενάριο. Ξεκινήσανε παλιότερα με το να καλύπτουν τη συγκέντρωση που κάνανε στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα και αυτό οδήγησε σε ένα πογκρόμ τριών ετών. Εμείς δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ο φασισμός δεν είναι ένα φαινόμενο που είχαμε στο Μεσοπόλεμο μόνο. Έχει σηκώσει κεφάλι σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας των πολιτικών φτώχειας των κυβερνήσεων, των πολιτικών του ρατσισμού και χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση. Αντιμετώπιση προφανώς δεν μπορεί να έχει η κυβέρνηση, μόνο το αντιφασιστικό κίνημα. Και γι' αυτό θα είμαστε πάντα στους δρόμους, απέναντί τους. Ακριβώς, και δεν θα μπορούσε η μοναδική αντιμετώπιση κατά του φασισμού και κατά του φαινομένου που βλέπουμε να διωγγώνεται τις τελευταίες μέρες να είναι μόνο μέσω των δικαστηρίων. Και τέτοιου είδους δράσεις, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δείχνουν αυτό που θέλετε να εκφράσετε, δηλαδή το αυτονόητο τις περισσότερες φορές, την κίνηση ενάντια στο ρατσισμό, που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τόσο αυτονόητο για αρκετούς από αυτούς που υποστηρίζουν τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Εμείς πιστεύουμε πάντως ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολικότερη αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να προσκαλούνται εκπρόσωποι της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στα κανάλια. Και επειδή αυτό το είδα και στο δικό σας, θέλουμε να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν δίνουμε λόγο στον βιαστή για να εξηγήσει πώς βίασε μια γυναίκα. Δεν δίνουμε λόγο στην εγκληματική οργάνωση για να εξηγήσει πώς θα διαλύσει τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να τους έχουμε εκεί. Ανοίγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και έναν πολύ σημαντικό προβληματισμό σχετικά με το τι σημαίνει και το πώς αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους περιστατικά. Όμως νομίζω ότι το δικαίωμα να μιλάει κάποιος και δει να έχει δημόσιο λόγο, δεν θα μπορούσε κάποιος να του το απαγορεύσει. Και από τη στιγμή που η κοινή γνώμη είναι αυτή που αποφασίζει, δεν νομίζω ότι εν τέλει έχει να κάνει με τον δημοσιογράφο που δίνει ένα βήμα, αλλά με αυτόν που έχει να πει ορισμένα πράγματα και πώς τα εκφράζει. Δηλαδή, ο φασισμός
είναι στην παιδεία, είναι στον τρόπο που μεγαλώνει κάποιος, είναι στην ανατροφή που λαμβάνει, είναι στον τρόπο που φέρεται και, και νομίζω ότι το να δίνεις βήμα είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε το δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο έχουμε. Θα συμφωνούσα μαζί σας αν είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας. Όταν κάποιος ξεκινάει από το ότι θα καταργήσω τη δημοκρατία και χρησιμοποιώ τα μέσα ενημέρωσης ψευδολογώντας, παριστάνοντας, τότε καταλήγει το μέσο ενημέρωσης να καλύπτει αυτή τη διπλή τακτική την οποία έχουν οι φασίστες. Να μαχαιρώνουν τα βράδια, αλλά την μέρα να παριστάνουν το νόμιμο πολιτικό κόμμα. Φυσικά... Δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι ο Ρουπακιάς είναι μέλος, ενώ είναι μέλος τους. Έτσι, να θυμίσω μερικά στοιχειώδη και απλά. Αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία λέτε, απλά μην ξεχνάτε... Να ξεχάσουμε ότι ο Μιχαλολιάκος ήταν πομπιστής, έχει καταδικαστεί γι' αυτό. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν ανοίγουν αυτή τη συζήτηση, την ανοίξανε ποτέ. Ότι ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Περίδης Ανδρουτσόπουλος, έκανε απόπειρα δολοφονίας του Δημήτρη Τσουρή. Τι θεωρούνται αυτά, ότι είναι δευτερεύοντα περιστατικά στην ιστορία του τόπου, ή ήταν τα σημεία πάνω στα οποία χτίσαν τα τάγματα εφόδου? Έτσι τα χτίσανε. Με μακρόχρονη στήριξη από τους φοντικούς, από τη φυλακή, από την αστυνομία στους δρόμους τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και βρίσκοντας κάλυψη για την προπαγάνδα της από τα μέσα ενημέρωσης. Στο όνομα της ελευθερίας του λόγου, παρακαλώ. Αν στο όνομα της ελευθερίας του λόγου επιτρέπεται ο κάθε βιαστής να βγαίνει και να λύσει το βιασμό των γυναικών, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι ελεύθερη διακίνηση των ιδιών. Αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία λέτε, αλλά θα σας πάω λίγα χρόνια πριν, όταν είχαμε τις τελευταίες εκλογές και είδαμε πριν ότι ήταν απειροελάχιστες έως ανύπαρκτες οι τηλεοπτικές εμφανίσεις των μελών της Χρυσής Αυγής. Παρ' όλα αυτά είδαμε ένα κόμμα να επισέρχεται στο κοινοβούλιο και να λαμβάνει και ένα τεράστιο ποσοστό. Είναι εν τέλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαμορφώνουν μία άποψη? Ή υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω κυβερνητικό, μία ανέχεια, άσχημες συνθήκες ζωής, οι οποίες και ορισμένες φορές οδηγούν τον πολίτη να ψηφίσει κάτι τέτοιο? Τι είναι πραγματικά, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο να ρίξει την ψήφο του σε ένα φασιστικό κόμμα? Το υπόβαθρο υπήρχε, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Ωστόσο, δεν βρίσκει δυνατότητα ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής να ψηφιστεί αν δεν τον σπρώχνουν τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ μπορώ να θυμίσω συγκεκριμένα περιστατικά του τι σημαίνει να δίνουν εφημερίδες 4 σελίδες απανωτά, λέγοντας ψέματα για το τι έγινε στον Άγιο Παντελήμονα. Θα σας θυμίσω την υπόθεση Πλωμαρίτη που φτάνει στα δικαστήρια την Τρίτη. Αν θέλεις να εκτομιεύσεις τα λεφτά σου, πήγαινε στη Χρυσή Αυγή, αυτή είναι που προστατεύουν τις γιαγιάδες. Η φωτογραφία εστημένη στο πρώτο θέμα αποδείχθηκε το ότι ήταν τη μάνα του είχε βάλει, έτσι, τη μάνα του. Ο ίδιος τύπος ο οποίος έλεγε μετά ότι με τα δέρματα των μεταναστών θα κάνουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, αυτά δώσανε κάλυψη τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή την άθλια προπαγάνδα. Πλυντήριο τους κάνανε, ενώ ήταν νεοναζί, δολοφόνοι. Και υπάρχουν ευθύνες εκεί. Δεν παίρνεις ψήφους για να μπεις στη Βουλή, αν δεν σε παίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση. Αντιλαμβάνομαι την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για τη δική σας την παρέμβαση. Να ευχηθώ οι πρωτοβουλίες του ΚΕΡΦΑ και οι δράσεις να συνεχιστούν και φυσικά να υπάρχουν και αποτελέσματα στη δράση κατά του φασισμού, αυτό δηλαδή που προσπαθούμε όλοι να απομακρύνουμε από την ελληνική κοινωνία. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να καλέσω αύριο στην ΑΣΟΕ. Υπάρχει ένα μονοήμερο στα 40 χρόνια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Θα συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματα. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Αυτός ήταν λοιπόν ο επικεφαλής του ΚΕΡΦΑ, ο οποίος μας μίλησε για τη συγκέντρωση και για τη Χρυσή Αυγή. Να περάσουμε όμως πολύ γρήγορα στο Θανάση Μιλωνά, στον καλό συνάδελφο, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο κέντρο και θα μας μεταδώσει αυτό που συμβαίνει. Θανάση. Εμένα και από την πλατεία Συντάγματος, όπου αυτή τη στιγμή αρχίζει και συγκεντρώνεται εδώ κόσμος, προκειμένου να συμμετάσχει μαζικά στην κεντρική ομιλία εδώ της Χρυσής Αυγής. Φυσικά το κεντρικό σύνθημα είναι «Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή». Το βασικό αίτημα είναι η αποφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, του κ. Μιχαλολιάκου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, του κ. Παπά και του βουλευτή του κ. Λαγού. Βέβαια έχουμε και και μια σειρά επεισοδίων μεταξύ της Χρυσής Αυγής και
τη δικαιοσύνη, αφού κατά τις 6 Δεκεμβρίου έχουμε άλλους 3 βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν ενώπιον των 2 ανακριτριών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει προφυλάκηση 3 βουλευτών. Και μιλάμε φυσικά για τους κυρίους Στάθη Μπούκουρα, Γιώργο Γερμενή και Παναγιώτη Ηλιόπουλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο περνούν οι μέρες προκειμένου να έχουμε την ανακριτική διαδικασία, το βασικό αίτημα των μελών της Χρυσής Αυγής, των κομματικών στελεχών της ηγεσίας, είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν δικαιότερη αντιμετώπιση σε αυτό το οποίο θεωρούν ότι έχει γίνει άδικα σε βάρος τους. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η πόλωση, αυτή η πόρωση οδήγησε σε μία δολοφονία, μία αποτρόπαια πράξη εις βάρος 2 νεαρών που φαίνεται ότι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής και φυσικά όλο αυτό δυναμητίζει το κλίμα των τελευταίων ημερών. Το πολιτικό κλίμα θα έλεγε κανείς. Γιατί και τα διεθνή μέσα όσο περνάει ο καιρός στρέφουν ολοένα και περισσότερο το βλέμμα τους στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί ήδη έχουμε ένα φορτισμένο, τεταμένο κλίμα σε οικονομική βάση, με τους δανειστές να αποχωρούν και να επανέρχονται μετά τις 9 Δεκεμβρίου, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Από την άλλη, έχουμε την αίτηση αποφυλάκησης από την πλευρά του κ. Μιχαλογιάκου και τον κ. Παπά. Και όλο αυτό συνθέτει ένα περίεργο πολιτικό σκηνικό, το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ακριβώς, Θανάση Μιλωνά, αυτό που λες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε να εξελίσσεται ένα σκηνικό μπροστά μας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σταθερό. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από ισορροπίες και μία δράση η οποία περιέχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο που οδηγεί κάπου. Είδαμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, την Τρόικα. Ενημερωτικά να πούμε ότι όλοι οι δρόμοι, οι παρακείμενοι δρόμοι που οδηγούσαν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, γιατί περπατήσαμε από την πλατεία Ομονίας ανεβαίνοντας τη Σταδίου πίσω από την Παλαιά Βουλή, γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να φτάσουμε ως εδώ, γιατί μέλη αριστερών, ακραίων αριστερών οργανώσεων είχαν αποκλείσει την περιοχή των Προπηλαίων, είχαν αποκλείσει την περιοχή στο Μοναστηράκι, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να εμποδίσουν όσους ήθελαν να έρθουν εδώ και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Κάτι το οποίο θεωρείται φυσικά καταδικαστέο από την πλευρά της Χρυσής Αυγής και να πούμε ότι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θανάση, είχαμε σε εκείνο το σημείο το οποίο λες με τους αντιεξουσιαστές να εμποδίζουν μέλη της Χρυσής Αυγής να παραβρεθούν στο χώρο συγκέντρωσης. Είχαμε επεισόδια, είχαμε συγκρούσεις. Όχι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Το μόνο που ακούσαμε ήταν συνθήματα από την πλευρά των αριστεριστών εναντίον των μελών της Χρυσής Αυγής. Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις και συγκεκριμένα κλούβες έχουν τοποθετηθεί κάθετα στην Πανεπιστημίου, κάθετα στην Σταδίου και φυσικά περιμετρικά με κυκλωτική κίνηση προς την πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να μην είναι εφικτή η προσέλευση και να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν άτομα αριστερών οργανώσεων προς το χώρο όπου έχει διοργανωθεί η κεντρική ομιλία της Χρυσής Αυγής. Να ενημερώσουμε ότι ο Νίκος Δένδιας έχει μεριμνήσει για αυτό. Να πούμε επίσης ότι έχουμε κλειστούς στους σταθμούς Σύνταγμα, στους σταθμούς Μοναστηράκι, Πανεπιστήμιο, για λόγους ασφαλείας, όπως έχει ανακοινώσει και επισήμως η αστυνομία. Μπορείς να δεις πόσοι περίπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, για τι αριθμό μιλάμε, για τι αριθμό διαδηλωτών? Θανάση, μας ακούς? Επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί λόγω των ηχείων που υπάρχουν εδώ στην πλατεία Συντάγματος δεν είναι εφικτό το να σας ακούω καθαρά. Ναι, αντιλαμβάνομαι τις δύσκολες συνθήκες επικοινωνίας. Απλά, για πόσα άτομα μιλάμε τώρα? Τώρα έχουμε και πανοραμική. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με μία πρόχειρη καταμέτρηση, γύρω στα 1000 άτομα βρίσκονται εδώ συγκεντρωμένα. Και βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας παραπάνω τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στο Σύνταγμα. Από την άλλη πλευρά μιλάμε
πια κάτω από 500 άτομα, πόσα μπορέσαμε εμείς να δούμε, στην άνοδό μας προς την πλατεία Συντάγματος. Αλλά θα έλεγε κανείς εξίσου ως δυναμική είναι η παρουσία, αν και διακριτική, της αστυνομίας, αφού άντρες στο ΜΑΤΟ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε όλους τους δρόμους, κάθετα με κλούβες, που οδηγούν προς την πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να υποδιστούν αριστεριστές, να προσεγγίζουν το σημείο που θα αρχίσει η συγκέντρωση σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε κατά τις 7 η ώρα. Αλλά προφανώς η ομιλία αυτή μάλλον θα καθυστερήσει. Ίσως αρχίσει κατά τις 7.30. Ακριβώς αυτό, γιατί σήμερα είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα λόγω των δύο μετόπων, λόγω των τριών για την ακρίβεια προγραμματισμένων συγκεντρώσεων σε Προπύλαια, Σύνταγμα και Μοναστηράκι. Υπάρχει ένας κίνδυνος επεισοδίων και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει τους διαδηλωτές και τα αντίθετα μέτωπα μακριά. Θανάση, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα επανέλθουμε σε... Μένει στη γραμμή μας. Κάθε νεότερο, καταρχάς έχετε από δύο πλευρές εικόνα, επομένως όλοι οι τηλεθεατές μας μπορούν να παρακολουθήσουν και να δουν ζωντανά τα όσα γίνονται εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ακριβώς αυτό, ζωντανά από την τηλεόραση του Ζούγκλα, όλες οι εξελίξεις. Θανάση, παραμένεις και επανερχόμαστε σε λίγο. Πάμε πολύ γρήγορα στο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη. Ναι, να σου πω, Γεωργία, ότι εδώ πριν από λίγο ηλεκτρίστηκε, θα έκανα λίγο η ατμόσφαιρα, όταν δύο δημιουργές ομάδες βγήκαν πίσω από την πλατεία Κολοκοτρώνη. Κάποια άτομα εδώ που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση κινήθηκαν. Σωτήρη, δεν σε ακούμε καλά. Απομακρύσου λίγο από το ακουστικό. Ναι, ακούγομαι τώρα. Πιο δυνατά, αν μπορείς. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγο είχαμε εδώ κάποια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, είχαμε μάλλον. Ακριβώς, επικρισμένη ατμόσφαιρα για τον λόγο ότι κάποια μέλη εδώ που συμμετέχουν σε συγκεκριμένη συγκέντρωση κινήθηκαν προς το σημείο πίσω από την Παλιά Βουλή όπου βρίσκονται αστυνομικές δημιουργίες. Αμέσως οι δημιουργίες αυτές κινήθηκαν προς την ίδια πλευρά. Τα άτομα αυτά υποχώρησαν και δεν έγινε κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, όλα είναι ήσυχα. Σπαδικά ακούμε συνθήματα με αντιφασιστικό χαρακτήρα και βεβαίως κατά της κυβέρνησης και περίπου 1000 διαδηλωτές. Παραμένουν και προλαμβάνουν ένα μήκος περίπου από την πλατεία Κλαθμόνος μέχρι εδώ την πλατεία Κολοκοτρώνη, περίπου 1000 άτομα, όπως είπαμε την προηγούμενη μας σύνδεση. Περίπου 1000 άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο το οποίο βρίσκεσαι εσύ. Ακριβώς. Μάλιστα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, έχει αποκλείσει τις διόδους προς το Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επεισόδια. Παρ' όλα αυτά παραμένει θερμό το κλίμα, παραμένει τεταμένο το κλίμα μεταξύ των δύο μετόπων και η προσπάθεια ορισμένων. Είπαμε ότι εκεί πέρα που είναι η αστυνομία προσπάθησαν να την να περάσουν. Γεωργία, δεν είναι θερμό το κλίμα, ούτε έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Ξεπρόβαλαν αστυνομικές δημιουργίες πίσω από την πλατεία Κολοκοτρώνη όταν κάποια άτομα κινήθηκαν, λίγες δεκάδες, 10-20 κινήθηκαν προς το σημείο. Δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Τα άτομα αυτά επέστρεψαν ξανά στο σημείο που βρίσκεται ο κύριος στόχος των διαδηλωτών. Ακούστηκαν κάποια πιο έντονα συνθήματα και το μικρό περιστατικό αυτό έλαβε τέλος. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε βεβαίως ότι βρίσκονται αστυνομικές δημιουργίες σε όλους τους γύρω δρόμους. Στα στενά, δηλαδή μεταξύ Πανεπιστημίου και στα δύο. Λέγοντας θερμό κλίμα, ναι, στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να σημαίνει ενδεχομένως τον κίνδυνο επεισοδίο, αλλά ας μην ξεχνάμε και το χαρακτήρα των δύο συγκεντρώσεων, που αφενός η Χρυσή Αυγή διαμαρτύρεται για την δίωξη κατά των στελεχών της και αφετέρου την συγκέντρωση της αντιφασιστικής πρωτοβουλίας, που φυσικά διαμαρτύρεται για όλα τα ρατσιστικά περιστατικά που έχουμε δει να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα κατά ανθρώπων πακιστανικής υπηκότητας και φυσικά ό,τι άλλο έχουμε δει να συμβαίνει. Πολύ ωραία, Σωτήρη. Λοιπόν, παραμένεις στο σημείο το οποίο βρίσκεσαι, παραμένεις στη γραμμή σου και επανερχόμαστε σε λίγο. Προς το παρόν, περνάμε πολύ γρήγορα στο Θανάση Μιλωνά, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και στην συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Θανάση. Πριν από 5 λεπτά, από το σημείο που βλέπετε τα πλάνα, στη συμβολή Βασιλής Σοφίας και Αμαλία, πέρασε από μπροστά μας και πήγε φυσικά προς το βάθος, κοντά στην εστέδρα, ο κύριος Μίχος.
όπου θα παρευρίσκεται φυσικά με τους υπόλοιπους βουλευτές της Χρυσής Αυγής μπροστά από την κεντρική εξέδρα όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία. Όπως βλέπετε, έχουμε μια τελείως διαφορετική στάση συγκριτικά με άλλες φορές από την Χρυσή Αυγή. Μια στάση η οποία άλλαξε μετά το θάνατο των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, που είδαμε μια πιο ήρεμη στάση των βουλευτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να επικοινωνήσουν όλο αυτό που έγινε. Νομίζω ότι από την ημέρα της δολοφονίας των δύο παιδιών έχουμε μια τελείως, μια τελείως διαφορετική πολιτική στάση και στρατηγική από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Είδαμε να λειτουργούν ως πολιτικός σχηματισμός. Είδαμε ότι οι απαντήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες, αποφεύγοντας διάφορες κινήσεις που τους κατά τους άλλους τους εξέθεταν, κατά την κοινή γνώμη τους οδηγούσαν στο να εκτεθούν. Από εκεί και πέρα όμως, μένουν πολλά ερωτήματα να απαντηθούν στη συνέχεια, τόσο από τις δικαστικές πλευρές, τόσο από την πλευρά της δικαιοσύνης, όσο και από την ίδια τη Βουλή. Και φυσικά βλέπουμε ότι έχουμε ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή που δημοσκοπικά θα προβληματίζει αρκετούς, γιατί βλέπουμε ότι ακριβώς μετά την προφυλάκηση, αντί να έχουμε ανάσχεση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής, αντιθέτως, είχαμε ενίσχυση αυτών των ποσοστών. Είναι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήσαμε και εμείς μέσα στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος και Ζούγκλα, όπου με ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν αλλάξει πολλά. Και έχουν αλλάξει πολλά γιατί ίσως το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Να πούμε ότι μόλις σήμερα αυτό που προβληματίζει ίσως πολύ περισσότερο και εκεί βλέπουμε ανθρώπους να μην ξέρουν το τι στάση να κρατήσουν, είναι το γεγονός ότι είχαμε δημοσιοποιήσει επίσημη σήμερα της ετήσιας εκθέσεως της Ελστάτ. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση για να μάθει ο κόσμος? Λέει ότι 1.010.000 άνθρωποι 1.010.900 άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι οικογένειες, μάλλον είναι οι οικογένειες, όχι οι άνθρωποι. Είναι οι οικογένειες στις οποίες δεν εργάζεται κανένα μέλος της. Ή ένα μέλος της εργάζεται το πολύ για διάστημα τριών μηνών μέσα στο έτος. Αν αυτό το συσχετίσει κανείς με τα δεδομένα που παραλαμβάνουμε όλο ένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, βλέπει την απελπισία και την απόγνωση. Βλέπει μια πολιτεία η οποία δεν μπορεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα, σε βασικές ανάγκες. Και βλέπει τον κόσμο να προσπαθεί να βρει μια απάντηση σε όλο αυτό που βλέπει να συμβαίνει στην τσέπη του, στην οικογένειά του, στην κοινωνία. Έχουμε μια τρόικα η οποία έφυγε γιατί δεν μπόρεσε να αποδεχτεί την φόρμουλα την οποία είχε καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ζήτησε κάθετες και οριζόντιες μειώσεις και απελευθέρωση φυσικά και ξεπούλημα, αν θέλει κάποιος να τον δεχτεί αυτόν τον όρο, αρκετών επιχειρήσεων που θεωρούνται κατά τους τροϊκανούς, κατά τα επιτελικά στελέχη, ως προβληματικές επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό, Θανάση Μιλωνά, βλέπουμε ένα ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή και όλο αυτό δείχνει να μην λαμβάνει ένα τέλος, να μην οδηγείται κάπου τη στιγμή που η Τρόικα αρνείται να έρθει εδώ και να κινήσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να πάρουμε την επόμενη δόση. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας. Είναι η βασική αιτία που βλέπουμε ότι αν και έχουν υπάρξει αν και έχει υπάρξει θυσία τριών ανθρώπων, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αντί να αποδυναμώνεται αυτό που λέμε άκρο, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, βλέπουμε τελικά να ισχυροποιείται. Και ισχυροποιείται ακριβώς πάνω στη βάση ότι το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν έχει απαντήσει.
Η πρωτοβουλία και η αντίδραση του κόσμου σε όλο αυτό που βλέπει να συμβαίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει μία απάντηση σε όλα αυτά που του συμβαίνουν και είτε κινείται αριστερά είτε δεξιά. Και όλο αυτό προσομοιώνεται στα δύο άκρα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο κοινοβούλιο και εκπροσωπούν την αντιπολίτευση, εκπροσωπούν το κάτι διαφορετικό. Όμως, Θανάση, θέλω να σε πάω σε άλλα περιστατικά, γιατί τα τελευταία τρία περιστατικά τα οποία είδαμε και με τα δύο μέλη της Χρυσής Αυγής να πέφτουν θύματα μιας επίθεσης, αλλά και με τον Παύλο Φίσα, δεν ήταν τα μοναδικά περιστατικά. Γιατί μπορεί να πηγαίνουμε πολύ πίσω στο παρελθόν, όχι τόσο πίσω βέβαια, αλλά έχουμε δει και επιθέσεις σε ανθρώπους διαφορετικής υπηκότητας, σε Πακιστανούς συγκεκριμένα, που βλέπουμε συνεχώς να διώκονται και να θεωρούνται οι υπέτειοι όλης αυτής της οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε απεγνωσμένα εχθρούς, γιατί εν τέλει δεν αντιλαμβανόμαστε ποιος μας προκαλεί όλο αυτό που ζούμε τώρα. Με συγχωρείτε για αυτή την παρέμβαση. Το 1.000.000 και κάτι χιλιάδες και κάτι ψηλά, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε μονάδες, μεταφράζεται που είναι οικογένειες, που είναι νοικοκυριά. Αυτό μεταφράζεται αυτομάτως σε 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Ξέρετε τι είναι 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Είναι το 30% του ελληνικού πληθυσμού. Αυτός ο αριθμός και μόνο του λέει πάρα πολλά. Είναι η σύγχυση, είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί όντως το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνισμού. Λοιπόν, Θανάση, σε αφήνουμε προς το παρόν. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, παραμένει στη γραμμή σου. Πάμε στο συνάδελφο Σωτήρη Σκουλούδη. Θανάση, λοιπόν, ακούμε προς το παρόν φυσικό ήχο από το Σύνταγμα. Ας ακούσουμε λίγο. Μέσα στον χώρο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε. Επειδή υπάρχουν οικεία και ίσως να μην ακούω αυτά τα οποία λέτε, θα πλησιάσουν κοντά στην εξέδρα. Για να έχετε ένα γενικότερο πλάνο στο τι γίνεται. Γεωργιά. Σωτήρη. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι η πορεία εδώ των αριστερών οργανώσεων αποχωρεί. Βλέπουμε διαμέσου της οδού ομίλου προς την πλατεία Κολοκοντρώνη να φωνάζουν συνθήματα, να το χρόνο παρέναν εδώ για περίπου μία ώρα. Φωνάξαν συνθήματα, βεβαίως δεν έχουν καμία πρόσβαση στην πλατεία Συντάγματος. Όπως ανεβαίνει προς το Πανεπιστημίο μπροστά τους θα βρουν και άλλες κλούβες των ΜΑΤ και αναγκαστικά και μέσα στο Πανεπιστημίο αναμένουμε να τους δούμε να επιτρέχουν προς τα προπήλαια. Το βλέπουμε και στην εικόνα μας. Οι γεωργοί ότι περνάνε και φωνάζουν συστήματα τόσο κατά της αστυνομίας που ουσιαστικά τους εμποδίζει, όσο και κατά το μελών της Χρυσής Αυγής που βρίσκονται 200 μέτρα πιο μακριά και πίσω από τις αστυνομικές κλούβες. Για πόσες αστυνομικές δυνάμεις μιλάμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο? Πολλές αστυνομικές δυνάμεις ενεργειακά σε όλους τους κοινοδρόμους και βεβαίως στους κάποιους δρόμους όπου έχουν αποφυτηθεί οι αστυνομικές κλούβες προκειμένου να μην χωρέσουν οι πενέντες των αριστερών κυρίως οργανώσεων να χάσουν την πλατεία Συντάγματος. Να πούμε βεβαίως ότι οι αστυνομικές δημιουργίες υπάρχουν και από την κάτω πλευρά της πλατείας Κολοκοτρώνη όσο και από την πάνω πλευρά του Πανεπιστημίου προς την Ακαδημία, όχι σε εμφανές σημείο προς τους διαδηλωτές. Ένα τώρα δουλεύει να ακούσουμε κάποια από τα συστήματα εδώ των συγκεντρωθέντων. Ας ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο.
Ακούσαμε και φυσικό ήχο Σωτήρη, ακούσαμε τα αντιφασιστικά συνθήματα των διαδηλωτών που αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς το Σύνταγμα. Όχι, Γεωργιά, δεν μπορούν να φτάσουν στο Σύνταγμα. Υπάρχουν τα αστυνομική δραγμή, κατευθύνονται προς τα προφίλια, δηλαδή από τις Σταδίου και διαμέσεις του Σεβρού Ομήρου. Ανεβαίνουν στο Πανεπιστημίου και από εκεί παίρνουν την κατεύθυνση προς τα προφίλια και προς την οθόνη, δηλαδή από το σημείο στο οποίο ξεκίνησαν την πορεία τους πριν από περίπου μία ώρα. Βεβαίως, όσο δύο δυνάμεις τους ακολουθούν, όχι και Πανεπιστημίου, αλλά από το γύρο στην Άγγλια και από την εικόνα μας, ότι πέρασαν και τελευταίοι από την οδό. Ο μόνο τελευταίο από τους κύριους περίπου στην κεντροφέρεια τη οποία πολύ ωραία, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμένει στη γραμμή σου και περνάμε στο Θανάση Μιλωνά, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, στην συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Θανάση. Στο μεταξύ ακούμε και φυσικό ήχο. Ο οποίος είναι από τα μεγάφωνα στο Σύνταγμα. Θανάση Μιλωνά. Σας ακούω. Συγγνώμη. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της σύνδεσης. Οικείων, έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε μέσα στον κόσμο. Σε λίγο προφανώς θα έχουμε και τις δάσες, οι οποίες θα μοιραστούν εδώ στους συγκεντρωμένους προκειμένου να ανάψουν μαζί με τις σημαίες οι οποίες έχουν υψωθεί. Οι δάδες ένα σήμα κατά τεθέν, θα λέγαμε, της Χρυσής Αυγής. Μέσα στον χώρο της συγκέντρωσης. Προχωράμε κοντά στην εξέδρα, όπου το πολύ σε 20 λεπτά από όσο έχουμε ενημερωθεί θα αρχίσει η συγκέντρωση. Βλέπετε και τις αναμένες δάδες. Τα συνθήματα, τους ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι εδώ. Βλέπουμε ότι διαμαρτύρονται για τη δίωξη την οποία και υπέστησαν τα στελέχη, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Παπάς, Μιχαλολιάκος και Λαγός, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι και αναμένεται να δούμε και τις εξελίξεις σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Και φυσικά είναι και ο λόγος για τον οποίο σήμερα πραγματοποιεί η Χρυσή Αυγή τη συγκέντρωση που βλέπουμε. Βλέπουμε ήδη τις δάδες, έχουν αρχίσει να ανάβουν ενδιάμεσα στις ελληνικές σημαίες που έχουν υψωθεί κατά εκατοντάδες, θα λέγαμε. Επίλυσε το σύστημα ακόμα μια φορά. Αυτή είναι η απάντηση. Στο μεταξύ ακούμε και φυσικό ήχο από την συγκέντρωση. Στους προδότες που επειδή είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε τη διεφθαρμένη και προδοτική εξουσία τους, μας ποινικοποίησαν και τόλμησαν να μας πούνε εγκληματική οργάνωση. Αυτοί οι εγκληματίες που έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα. Ας στείλουμε το σύνθημα εδώ, έξω από το άντρο της διαφοράς τους, για να το ακούσουν καλά. Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Κάτω η χούντα του μνημονίου! Κάτω η χούντα του μνημονίου! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ακούσαμε λίγο φυσικό ήχο από το σημείο της συγκέντρωσης, από όπου στο βήμα... Θανάση, ποιος μιλούσε? Γνωρίζουμε. Το κεντρικό μας σύνθημα λοιπόν και στη Μακεδονία είναι εμπρός, πάντα εμπρός. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό της Μακεδονίας μας, η αγανάκτηση, η οργή και ο θυμός των Ελλήνων εξαπλώνεται και μετατρέπεται σε ένα γιγάντιο χήμαρο εθνικής αντίστασης.
Εμείς οι Χρυσαυγίτες θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα είναι ελεύθερη, εθνικά ανεξάρτητη, μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες, μια Ελλάδα που θα είναι κοινωνικά δίκαιη. Και πρωτοφωνάζουμε σε κάθε χώρα, σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Μακεδονίας κανένα συμβιβασμό και την Μακεδονία μας. Με μπροστάρι τον αρχηγό μας, ο οποίος σύντομα θα είναι ελεύθερος, θα οδηγηθούμε τελικά σε αυτό το οποίο είναι το πολιτικό του αποτέλεσμα. Στην Χρυσή Αυγή του Ελληνισμού. Ζήτω Χρυσή Αυγή. Ζήτω αρχηγός. Ζήτω η νίκη. Το βήμα συναγωνιστής Νίκος Χρυσομάλης, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό που ζω σήμερα και ζείτε και εσείς φαντάζομαι μαζί με εμάς είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, στην καρδιά του τέρατος. Μπροστά μας έχουμε συναγωνιστές να δώσουμε πολλούς αγώνες. Ένας αγώνας όμως πρέπει να έχουμε τώρα βαθιά στο μυαλό μας. Πότε θα έρθει η στιγμή να απελευθερωθούν τα αδέρφια μας, οι συναγωνιστές μας. Καλείστε όλοι να μην σταματήσετε. Πρέπει να δώσουμε μέχρι και τελευταία ανήλωση του αίματός μας ώστε να ελευθερωθούν οι συναγωνιστές μας και ο αρχηγός μας, ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος. Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, ο χρυσαυγητισμός είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Γιατί εσείς, εμείς πράττουμε, μιλάμε μόνο για την Ελλάδα και αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα. Αυτό τους πονάει. Αυτό δεν τους αφήνει να κοιμηθούν. Συνεχίστε ψηλά τις σημαίες, ορθά το κορμί και μη σταματάτε ποτέ. Ευχαριστώ. Όχι φύλακες για τους εθνικιστές. Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Εκμέρους των τοπικών οργανώσεων Δυτικής Μακεδονίας, συναγωνιστής Τούπας. Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, σήμερα όλοι μαζί χιλιάδες Έλληνες εθνικιστές διαδηλώνουμε ενάντια της ξενόδουλης ελληνόφωνης κυβερνήσεως που διώκει παράνομα το κίνημά μας και απαιτούμε την άμεση αποφυλάκηση του αρχηγού μας Νικόλαου Μιχαλολιάκου, του Χρήστου Παππού, Παπά και του Γιάννη Λαγού. Εδώ και λίγους μήνες ίσως η ελληνόφωνη κυβέρνηση και όλο το αντισταγματικό τόξο στη Βουλή, μαζί με την αλλαγή του πίθανου Υπουργού Προπό και μέρους της ελληνικής δικαιοσύνης που είχε και έχει στενές σχέσεις με πολιτικούς, έχουν ξεκινήσει έναν λησαλαίο πόλεμο εναντίον της Χρυσής Αυγής. Ήταν σίγουροι ότι θα κάνουμε πίσω. Ήταν σίγουροι ότι θα μας λυγίσουν. Έδιναν αναφορά στα ξένα αφεντικά τους ότι θα μας λιώσουν, θα μας εξαφανίσουν. Σήμερα όμως παίρνουν την απάντηση εδώ μπροστά στο Κοινοβούλιο, εδώ στην πλατεία Συντάγματος, όπου χιλιάδες Έλληνες εθνικιστές αντιστεκόμαστε βρώμικα σχέδιά τους. Ζήτω η Ελλάς! Από την Περιφερειακή Διοίκηση Θεσσαλίας, ο συναγωνιστής Γιώργος Μισιάκας. Ο τίτλος ενός εθνικιστικού τραγουδιού λέγεται «Η φωνή μας είναι η δυνατότερη». Πράγματι, για μας τους χρυσαυγίτες, άνδρες και γυναίκες, αυτό ίσχυε και συνεχίζει να ισχύει και σήμερα. Εδώ λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος, οι χιλιάδες φωνές των συντοπιμένων Ελλήνων φτάνουν πολύ μακριά. Φτάνουν μέχρι το Κορυδαλλό, εκεί όπου βρίσκονται ανήθικα και παράνομα προφυλακισμένοι ο αρχηγός μας Νίκος Μιχαλολιάκος, οι συναγωνιστές μας Γιάννης Λαγός και Χρήστος Παπάς. Επειδή πιστεύουμε ότι πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος με την ανάλογη συνειδητή δράση, εκείνη ακριβώς που ξεχωρίζει τους γενναίους από τους δειλούς, τους δραστήριους από τους νοθρούς,
τους ζωντανούς από τα φυτά. Γι' αυτό και είμαστε ξεκάθαροι. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος και οι συγκρατούμενοι συναγωνιστές του είναι πολύ περισσότερο ελεύθεροι από τα εγχώρια προσκυνημένα ανδίκελα των ξένων κέντρων εξουσίας. Είναι πολύ περισσότερο ελεύθεροι από τους ψεύτες της καθεστωτικής δημοσιογραφίας που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία δείχνοντας ασύστολα λάσπη εναντίον μας. Είναι πολύ περισσότερο ελεύθεροι από όσους αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες της ζωής παθητικά και μίζερα. Γι' αυτό και εμείς οι Χρυσαυγίτες, σεβόμενοι τις ιδέες μας, προσπαθώντας να κατακτήσουμε την αξία της ελευθερίας με ουσιαστικές ενεργητικές πράξεις και όχι με θρηνά λογίδρια, πιστεύοντας ακράδαντα στις έννοιες της ελληνικότητας, της τιμής, της υπερηφάνειας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, φροντίζουμε να ζούμε σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα. Γιατί ιερό χρέος και καθήκον για εμάς είναι να συνεχίσουμε να πολεμούμε το διεθαρμένο αυτό αντιδημοκρατικό σύστημα και να συμπαρασταθούμαστε συνεχώς στους αδίκως διωκόμενους συναγωνιστές μας μέχρι την τελική τους δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε και εμείς ότι μπορούμε να είμαστε αληθινά ελεύθεροι. Από τα βάθη της ψυχής μας λοιπόν, ας φτάσει σήμερα η στατόρια φωνή μας εκεί που πρέπει, δίνοντας το μήνυμα. Οι συναγωνιστές μας είναι ελεύθεροι γιατί είναι χρυσαυγίτες. Και είναι χρυσαυγίτες γιατί είναι ελεύθεροι. Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή. Ζήτω η νίκη. Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή. Κάτω τα χέρια από τη Χρυσή Αυγή. Κάτω τα χέρια. Χρυσαυγίτισες, μετά από δύο μήνες πολιτικών διώξεων και δύο δολοφονίες, νόμιζαν πως τελείωσαν με τη Χρυσή Αυγή. Είναι βαθιά και λασμένη! Είναι βαθιά και λασμένη! Η παρουσία σας σήμερα εδώ αυτό αποδεικνύει. Αυτό φοβούνται. Η νίκη είναι δική μας. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Από την Ετωλού Ακαρνανία, Χρήστος Ρήγα στο βήμα. Ελληνικέ λαέ, αρχηγέ, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εμείς οι Χρυσαυγίτες και οι Χρυσαυγίτες γράψαμε ιστορία. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το αφαιρέσει, γιατί τολμήσαμε όλοι μαζί να υψώσουμε υπερήφανα το ανάστημά μας στην εσωτερική κατοχή της πατρίδας μας. Το πνεύμα της φυλής μας καλεί να σταθούμε όρθιοι ανάμεσα σε ερήπια, έχοντας δίπλα μας λαγιάδες και προσκυνημένους, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Πέστα, Χρήστο, πέστα. Με κάθε τρόπο χρησιμοποιήσαν μέσα δόλια, προσπαθούν να παρουσιάσουν στο νομικό πολιτικό μας αγώνα μια εκλογική τοπική οργάνωση, μια εγκληματική οργάνωση, η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει. Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουνε. Έχετε πίστη και επιμονή και στο τέλος είναι βέβαιο ότι θα διακυρωθούμε, γιατί παραμείναμε αγωνιστές της μεγάλης εθνικής ιδέας στο καιρό του εθνομεθνισμού, της παγκοσμιοποίησης, της υποταγής στο ξένο αφέτη, στο καιρό της εγχώρησης της εθνικής κυριαρχίας, στο καιρό του μνημονίου. Εμείς τους λέμε «Μολούν λαμέ! Ζήτω αρχηγός! Λευτεριά στους συναγωνιστές!» Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Ελλήνων Εθνικιστών της Πελοποννήσου, στο βήμα καλή τον Νίκος Κωνσταντίνου. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους ελεύθερους Έλληνες εθνικιστές, χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισσες που είναι σήμερα εδώ, δεκάδες χιλιάδες, για να στείλουν το ηχηρό μήνυμά τους. Έτσι και εμείς από το Μωριά ήρθαμε να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί σας με τα μέλη της πολυπληθέστερης εγκληματικής οργάνωσης όλου του κόσμου και να στείλουμε και ένα μήνυμα. Δεν είμαστε εδώ για τα κανάλια, δεν είμαστε εδώ για μια απλή διαμαρτυρία. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στον αρχηγό μας, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, στους συναγωνιστές Παπά και Λαγό και στους υπόλοιπους συναγωνιστές που διώκονται άδικα. Οι καρδιές μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα σε λίγα κελιά, στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται χωρίς κανένα λόγο, παράνομα και αντισυνταγματικά οι συναγωνιστές μας. Το μυαλό μας έχει σταματήσει
τη νύχτα της 1ης Νοεμβρίου, όπου μετά την κρατική τρομοκρατία ήρθαν οι σφαίρες του παρακράτους, της κόκκινης τρομοκρατίας. Εκεί όπου έπεσαν οι συναγωνιστές μας, ο Μάνος και ο Γιώργος, ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μάνος Καπελώνης. Και είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε στη μνήμη τους, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για τις θυσίες του αρχηγού και των συναγωνιστών μας που διώκονται, είναι να σταθούμε όρθιοι και όχι μόνο να σταθούμε, να προχωρήσουμε και εμπρός. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Τους περιμένουμε ξανά ελεύθερους να προχωρήσουμε μαζί μέχρι τη νίκη. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Εκ μέρους των κριτικών εθνικιστών, ο συναγωνιστής Θεοδωρόπουλος. Από την περιφερειακή διοίκηση Κρήτης, στα στέλνω τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς των συναγωνιστών μας. Προπάντων όμως, στέλνουμε μήνυμα συμπαράστασης στους άδικα πολιτικά κρατούμενους που φυλακίστηκαν από το σάπιο πολιτικό σύστημα. Απ' την ανεξάρτητη δικαιοσύνη του Δέρδια. Που το σύστημα αυτό σκοτώνει τα κοπέλια μας, χύνει το αίμα τους, όμως αυτό το αίμα δεν χύθηκε άδικα. Όπως είπε πριν ένας συναγωνιστής, ποτίζει το δέντρο της ελευθεριάς. Δεν έχω να πω πολλά. Να κλείσω μια ματινάδα για τον αρχηγό. Κοντοζυγώνει ο καιρός και πλησιάζει όλα που η Χρυσή Αυγή θα κυβερνά τη χώρα. Από την αιώνια ελληνική Κύπρο, το μήνυμα του εθνικού λαϊκού μετώπου. Περήφανοι χρυσαυγίτες, αδέρφια, από τη Μαρτυρική Μεγαλώνη στο Κύπρο απευθύνουμε χαιρετισμό, αφού και εμείς βρισκόμαστε νοητά μαζί σας στην απόψινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Πρέπει να κατανοήσουμε... Ενός Κύπρος, ενώσεις, ένας Κύπρος, ενώσεις, ένας Κύπρος, ενώσεις. Πρέπει να κατανοήσουμε πως βρισκόμαστε σε πόλεμο με το ασθενηλικό σύστημα που αυτή τη στιγμή λιμάνεται την πατρίδα μας. Παρά τις διώξεις, τις συκοφαντίες, τις δολοφονίες, εμείς δηλώνουμε παρόν και τους ενημερώνουμε πως δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του εθνικιστικού κινήματος. Είναι πλέον αργά. Το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω. Η Χρυσή Αυγή δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα θα νικήσει. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων! Καλείται στο βήμα ο Πολύβιος Δησιμόπουλος, όχι ως βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου, αλλά ως απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού, να μιλήσει για τις άδικες διώξεις και τους εξευτελισμούς που υπέστησαν οι Έλληνες σε έστολοι από τον καθεστώς του μνημονίου. Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλοι και φίλες, θα αναφερθώ στην καταστροφική επιρροή που έχει Χούντα Βενιζέλου Σαμαρά στην ελληνική αστυνομία, όπως επίσης και στην αποτυχημένη προσπάθεια συκοφάντησης των ενόπλων δυνάμεων από τον Υπουργό Προστασίας των Λαθρομεταναστών. Έντιμη και αξιοπρεπής αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας, που ιδεολογικά δεν είχαν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, μηδωρούνται, συκοφαντούνται και υβρίζονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες της ελληνικής αστυνομίας κατηγορούνται ως χρυσαυγίτες γιατί τόλμησαν να έχουν ραμμένη την ελληνική σημαία στη στολή τους. Πραγματικό έγκλημα για την ηγεσία του Υπουργείου. Κατηγορούνται συνολικά 315 αστυνομικοί για παράνομη πολιτική δραστηριότητα και τελικά παραπέμπονται 10. Ποσοστό γύρω στο 3% και καθαρά για αδικήματα που άπτονται του ποινικού κώδικα, όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί, πλαστογραφίες και ούτω καθεξής.
για έγνομη πολιτική δράση. Κανένας. Προσπαθούν να εμπλέξουν αυτή τη γελία σκευωρία ακόμα και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η στρατιωτική ηγεσία αντιδρά με αποφασιστικότητα και πυγμή στις μηχανογραφίες του απίστευτου Δένδια και προστατεύει το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Εάν και με τον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας, Αβραμόπουλο Δημήτριο, μας χωρίζει ιδεολογική άβυσος, αυτός έπραξε το αυτονόητο. Άφησε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη στρατιωτική του ηγεσία. Αντίθετα, στην ελληνική αστυνομία περισσεύει η καταράκωση του ηθικού, φόβος ανάλυσης πρωτοβουλειών από τα στελέχη της και αυτά να γίνονται έρμεα σε οποιοδήποτε λογαπό εγκληματικό στοιχείο με την απειλή ότι θα τους καταγγείλει ως χρυσαυγίτες. Και για να λύσουμε την απορία στον κύριο Δένδια και στην παραδόπιστη ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και στις υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις, για ποιο λόγο ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή έχει τόσο υψηλά ποσοστά ανάμεσα σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, είναι γιατί εκφράζει τις πατροπαράδοτες αξίες του ελληνισμού, στις οποίες ορκίστηκαν πίστη και αν χρειαστεί να πληρώσουν το υπέρτατο τίμημα για να τις κρατήσουν ζωντανές και ανέπαφες. Περίμενε ποτέ να εκφράσει τις ένοπλες δυνάμεις η αριστερά που διακηρύσει ότι η Ελλάδα έπρεπε να φτάνει ως τη Λαμία και ότι υπήρχε συνοστισμός στην προκυμαία της Σμύρνης το 1922. Ή τα σώματα ασφαλείας που αποκαλεί το προσωπικό τους δολοφόνους και γουρούνια και πανηγυρίζει όποτε υπάρχουν νεκροί αστυνομικοί στον καθημερινό αγώνα που δίνουν ενάντια στο έγκλημα και στην αριστερή τρομοκρατία. Δεν είναι απλώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι γελοί και επικίνδυνοι. Κλείνοντας, συναγωνιστές, σας καλώ να συνεχίσετε ψηλά, να συνεχίσετε τον αγώνα και να κρατάτε ψηλά τις σημαίες. Ευχαριστώ. Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή Εβιτάς. Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή Εβιτάς. Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή Εβιτάς. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αιγής, ο συναγωνιστής Κωνσταντίνος Αφανάσιος. Χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες, σήμερα χαιρετίζουμε με σεβασμό και τιμούμε αυτούς που μείνανε ελεύθεροι στα δεσμά τους. Η πολιτική δίωξη κατά του κινήματος, εκδηλωμένη κυρίαρχα και ανέτεια, σαν δικαστική δίωξη του αρχηγού και των βουλευτών μας, καταδεικνύει σαφώς πως η πατρίδα μας δυστυχώς εξελίσσεται σε ένα κράτος το οποίο είναι περιοριστικό της νόμιμης πολιτικής έκφρασης. Γιατί ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι η νόμιμη πολιτική έκφραση των Ελλήνων Εθνικιστών. Ο προγονικός λόγος είναι πάντα σοφός. Ο Μέγας Αριστοτέλης, ένας από τους δύο τιτάνες της αρχαίας ελληνικής σκέψης, λέει «Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικήν». Και η αδικία εναντίον των συντρόφων μας, η αδικία εναντίον του λαϊκού εθνικισμού, η αδικία εναντίον του έθνους, η μοχθηρία, η λύσα, ο δόλος των εχθρών, βεβαίως έχει προαίρεση, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Είναι συνειδητός, εκούσιος και προσκοπευμένος. Στη χώρα μας αφήνουν ήσυχους αυτούς που ανάβουν τις φωτιές και διώκουν αυτούς που προσπαθούν να επιφέρουν συναγερμό για την κατάσβεσή τους. Στη χώρα μας, με χαλκευμένα στοιχεία, διώκεται, συκοφαντείται και διασύρεται ο αθώος, ενώ των αντίον διαφεύγουν οι ένοχοι. Όταν λοιπόν η αδικία υποκαθιστά το δίκαιο και γίνεται νόμος, τότε η αντίσταση του πολίτη είναι καθήκον. Και αυτό κάνουν σήμερα οι χρυσαυγίτες και οι χρυσαυγίτισες. Αμήνονται και αντεπιτίθενται ενάντια σε εκείνες τις δυνάμεις που επιδιώκουν την κυριαρχία της τυραννίας, τη φήμωση του λαού και την καταστροφή της πατρίδας. Ο αγώνας ενάντια στη δόλια εξουσία είναι ο αγώνας της ανθρώπινης μνήμης και της αξιοπρέπειας ενάντια στη λύθη και στη χυδαιότητα. Όταν απουσιάζει η δικαιοσύνη, συναγωνίστες και συναγωνιστές από την πολιτική, τότε η πολιτική εξουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα.
Ένας πανάρχιος κανόνας της ηθικής και της πολιτικής που, όπως επισημαίνει ένας μεγάλος δάσκαλος της παραδοσιακής σκέψης, ο Ζωζέφ Λεμέτρ, λέει πως δεν πρέπει να διώκεις τον εχθρό σου αφόρητα και πιεστικά, ωθώντας τον την απελπισία. Ευτυχώς για μας, το καθεστώς και οι διάφοροι σκοτεινοί διεθνείς και ντόπιοι κύκλοι, ολοένα και πιο άδικοι, ολοένα και πιο δόλοι, οδηγούν τους εθνικιστές σε απελπισμένη οργή. Και αυτό είναι υπέρ της υπόθεσης του Λαϊκού Συνδέσμου. Το κίνημα θα συνεχίσει να προχωράει με πίστη στις αρχές του. Ο εθνικιστής είναι πάντα με την αλήθεια, άσχετα ποιος τη λέει την αλήθεια. Είναι πάντα με το δίκαιο, άσχετα για ποιον είναι υπέρ ή κατά. Το σωστό είναι σωστό, αυτό πιστεύουμε και αυτό εφαρμόζουμε στη συλλογική και προσωπική μας ζωή. Στη ΜΑΝ υπάρχει μια παροιμία, γιατί γνωρίζετε όλοι πως στην λαϊκή θυμοσοφία αποτυπώνονται διαχρονικές ιστορικές αλήθειες. Αυτή η παροιμία λέει λοιπόν στους αγωνιστές και συναγωνίστριες, της αδικιάς στα λάχανα, καζάνι δεν τα βγάζει. Ό,τι αδικία γέννηκε σε βάρος των συντρόφων μας, το αίμα των αθώων νεαρών παλικαριών, η φυλάκιση και ο διωγμός των συναγωνιστών μας και του αρχηγού, δεν θα μείνουν ατιμόρυτα. Ο σοφόκλειος λόγος είναι σαφής. Ουδέν έρθει ψεύδος επί μήκος χρόνου. Το ψέμα δεν μπορεί να σέρνεται για πολύ καιρό. Θα δικαιωθούμε, είναι ζήτημα χρόνου επιμονής και αντοχής, και να θυμάστε πάντα, τα εδόλια είναι τα ίδια. Ανάλογα με την περίοδο, αγαπητοί, αλλάζουν οι κατηγορούμενοι. Θα καλέσω στο βήμα κάποιους συναγωνιστές οι οποίοι ήρθαν ψηλά τη σημαία της Χρυσής Αυγής, ακόμα και στον εργασιακό τους χώρο, εκεί όπου για χρόνια μισοδομούσαν κυριολεκτικά τα ρεμάλια είτε της αντεθνικής αριστεράς είτε της αντεθνικής καθεστωτικής δεξιάς. Ο συναγωνιστής Ευάγγελος Μπαρμπούνης εκ μέρους του Λαϊκού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί. Χρυσαυγίδες και χρυσαυγίδισσες, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί, η πρώτη συνδικαλιστική παράταξη της Χρυσής Αυγής, εμείς οι εθνικιστές ιδιοκτήτες ταξί, παρουσιαζόμαστε σε αυτή εδώ δυναμικά τη συγκέντρωση. Είναι φανερό ότι οι διώξεις είναι πολιτικές. Θέλουν να σκοτώσουν το ελεύθερο εθνικιστικό πνεύμα. Δεν έχει σημασία τι λένε για μας, αλλά ποιοι το λένε. Απέναντι σε όλους αυτούς, όλοι εμείς, η Χρυσή Αυγή, η τελευταία ελπίδα, το τελευταίο ανάγχωμα, η τελευταία πιστή, τους λέμε λοιπόν από εδώ ότι οι ιδέες μας δεν φυλακίζονται, οι ιδέες μας δεν σκοτώνονται. Τους λέμε από εδώ ότι οι ιδέες μας είναι άειλες, αιώνιες, μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, κουβαλώντας την πανάρχια ιστορία μας. Οι ιδέες της Χρυσής Αυγής, η ίδια η Χρυσή Αυγή, είναι η ασπίδα της πάρτης, απέναντι σε κάθε προδότη, απέναντι σε κάθε εφιάλτη. Γι' αυτό οι συναγωνίστες μας είναι φυλακισμένοι. Θέλω να πω δύο λόγια σε όλους αυτούς τους σιωπηλούς, σε όλους αυτούς που παρακολουθούν το έθνος μας να χάνεται. Σιωπηλά, φοβισμένα, θέλω να τους πω, βλέποντας τα δελτία των 8, τρεμάμενοι. Στο πλήθος σας μεταφέρουμε την εικόνα για το τι εκτελήσετε αυτή τη στιγμή εδώ στην Λεωφόρο Αμαλίας. Τα συνθήματα αφορούν στη διαφθορά, στο ξεπούλημα, όπως λένε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ορίστε, Θανάση, ξαναπέσει παρακαλώ. Έχετε μία πιο σαφηνή εικόνα από αυτά τα οποία γίνονται εδώ στην πλατεία του Τάφατος. Μπορείτε να δείτε υψωμένες σημαίες, ανθρώπους να κρατούν ζάντες, συνθήματα. Thank you.
πω, λίγο πριν αρχίσει η κεντρική δήλωση της Χρυσής Αυγής εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Θανάση, αυτή τη στιγμή έχουμε πανοραμική εικόνα και βλέπουμε ότι όλο το Σύνταγμα έχει φωτιστεί από τις δάδες. Να αποτυπώσουμε ζωντανά όλο αυτό το οποίο γίνεται εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Να ευχαριστήσουμε και τους πολύ καλούς συναδέλφους εικονολήπτες που μας δίνουν αυτή την εικόνα μέσα από τη συγκέντρωση. Και μπορείτε να δείτε από κοντά τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή εδώ. Εμείς συνεχίζουμε και προχωράμε. Ανάμεσα στα στελέχη τα οποία βρίσκονται εδώ. Αποτυπώνουμε όλη την εικόνα. Ζωντανά λοιπόν όλες οι εξελίξεις από το κέντρο της Αθήνας και τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, όπως πέρα, επίσης και των άλλων μετόπων. Θα έχετε και εσείς την δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ακριβώς αυτός ότι... Πλησιάζοντας τον κύριο Κασιδιάρη. Θα προσπαθήσω να του αποσπάσω μια δήλωση πριν αρχίσει να μιλάει. Για να ακούσουν τη φωνή της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στην ιστορία της Ελλάδος. 30.000 εγκληματίες εδώ έξω από το άδειο της διαφοράς του πολιτικού κατεστημένου. Αυτά βλέπουν οι προδότες, οι ανθέληνες και τρέμουν. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα! Θανάση, παραμένει στη γραμμή και εμείς προχωράμε στον Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη. Γεωργία, βλέπουμε λοιπόν και στην εικόνα μας τώρα αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι οι σκηνοθέτες στην άλλη την παράλληλη πορεία βρίσκονται στα προπήλαια. Έχω την αίσθηση ότι θα αρχίσουν να διαλύονται από το σημείο αυτό, μιας και βεβαίως δεν είχαν καμία δυνατότητα πρόσβασης τόσο από τη σταδίου όσο και από την Πανεπιστημίου στην πλατεία της Συντάγματος, όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής που μας μεταδίδει ο Θανάσης Μιλωνάς. Συνεχίζουν οι σκηνοθέτες να φωνάζουν συνθήματα, έχουν ψηλά τα πανό τους. Έχω την αίσθηση, Γεωργία, ότι δεν θα αργήσουν να αποχωρήσουν από το σημείο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τα προπήλαια, από το άλλο μέτωπο που βρίσκεται εκεί πέρα και βρίσκεται για να διαδηλώσει ενάντια στο φασισμό, ενάντια στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Και επανερχόμαστε πάλι στο Σύνταγμα, καθώς τα προπήλαια πλέον έχουν αρχίσει, οι συγκεντρωμένοι έχουν αρχίσει να διαλύονται. Επανερχόμαστε στο Σύνταγμα και στο Θανάση Μιλωνά, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Θανάση. Βλέπουμε ότι στο σημείο βρίσκεται σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Χρυσής Αυγής και φυσικά σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει και η κεντρική ομιλία. Ακριβώς αυτό και πριν ακούσαμε και ορισμένες δηλώσεις του κύριου Κασιδιάρη που μίλησε στους συγκεντρωμένους. Έχω λόγω των ηχείων που βρίσκονται ακριβώς δίπλα μου και δεν μπορώ να ακούσω αν με ρωτάτε κάτι. Εννοείται, αντιλαμβανόμαστε και τη δυσκολία της σύνδεσης λόγω των μεγαφώνων που, βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα που έχουν εγκαταστήσει. Από τον χώρο όπου αυτή τη στιγμή αναμένεται να αρχίσει η κεντρική ομιλία. Να πούμε ότι όλοι οι δρόμοι περιμετρικά εδώ της πλατείας Συντάγματος, όπως το είχαμε πει και στην αρχή,
είναι κλειστή από αρκετές δημιουργίες των ΜΑΤ, αφού από την αντίπερα, από την απέναντι πλευρά, βρίσκονται αριστεριστές, οι οποίοι αντιτίθονταν στην εκδήλωση αυτή της Χρυσής Αυγής. Ακούμε στο μεταξύ και τα συνθήματα των μελών της Χρυσής Αυγής. Και ακούσαμε επίσης και τον κύριο Κωνσταντιάρη πριν λίγο να συμμετέχει σε αυτά τα συνθήματα. Βλέπουμε και την κυρία, βλέπουμε και την κόρη του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Ουρανία Μιχαλολιάκου. Η οποία χαιρετά είναι στο βάθος η κοπέλα με το μαύρο παλτό. Να κρυφθούν. Ναι, ναι, μπορούμε να τη διακρίνουμε. Να τη ανδριωμένη. Βλέπετε οι βουλευτές που είναι συγκεντρωμένοι εδώ. Είναι οι περισσότεροι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον κύριο Παναγιώτα αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Και στο μεταξύ να θυμίσουμε ότι η συγκέντρωση στα προπήλαια έχει αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να διαλύεται, ο κόσμος έχει αρχίσει να φεύγει, ενώ περιμένουμε, αναμένουμε την κεντρική ομιλία σε λίγο. Για να είμαστε... σε κατάσταση που έχετε πλήρη εικόνα, και σε όλο το μήκος μετακινούμαστε για λίγο και θα επιστρέψουμε κοντά στην εξέδρα που θα συνεχιστεί, θα αρχίσει και η κεντρική εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Και μέχρι να ξεκινήσει η ομιλία, Αθανάση, παραμένεις εκεί που βρίσκεσαι και περνάμε πολύ γρήγορα στον συνάδελφο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη. Να πούμε, Γεωργία, λοιπόν, ότι η πορεία διαλύεται. Κάποιοι από τους διαδηλωτές αποχώρησαν από τα προπήλαια και κάποιοι άλλοι κατευθύνονται προς την Ομόνοια. Λαμβάνει λοιπόν τέλος η συγκεκριμένη αντιφασιστική συγκέντρωση, το ξεκίνημα της οποίας έγινε στις 4 η ώρα το απόγευμα. Έφτασαν μέχρι την Δαδία Κολοκοτρώνη, όπου εκεί βρήκαν αστυνομικούς σταθμούς τόσο στις Αδίου όσο και στις Πανεπιστημίου. Όλα πιάνουν αντιφασιστικά και αντικυβερνικά συστήματα και στη συνέχεια πάλι με πορεία από διαλύθηκαν στην Πανεπιστημίου, στην Ομόνοια και στα Προπήλαια. Ακριβώς αυτό. Ακούσαμε τα αντιφασιστικά συνθήματα, τα οποία ελέγχθησαν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα στους διαδηλωτές να μετακινηθούν προς την περιοχή του Συντάγματος. Έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς εκεί βρίσκονται τα μέλη της Χρυσής Αυγής που αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν συγκέντρωση και αναμένουμε και την κεντρική ομιλία. Στο μεταξύ διαλύονται, βλέπουμε να αποχωρούν αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές από τον χώρο, ενώ παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί, γνωρίζαν παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί στο Πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, παραμένουν κλειστοί, Γεωργία, με νεότερη αστυνομική εντολή θα ανοίξουν οι σταθμοί, δηλαδή όταν ουσιαστικά διαλυθούν και οι δύο παράλληλες συγκεντρώσεις, τότε και πάλι θα ανοίξουν οι τρεις σταθμοί του μετρό που παραμένουν κλειστοί, να θυμίσουμε Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Μοναστηράκι. Με την ευκαιρία, Γεωργία, να αναφέρουμε ότι υπήρχε ακόμα μια αντιφασιστική ομάδα η οποία πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Μοναστηράκι. Δεν έφτασαν μέχρι το σημείο αυτό, αλλά είναι ενδεικτικό ότι αρκετές οργανώσεις έτσι βγήκαν σήμερα στον δρόμο για να αντιταχθούν στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, η οποία βεβαίως δεν ξέρετε κανονικά αυτή την ώρα της πλευρά της Καβάκης. Ακριβώς, Σωτήρη, πρόκειται για μια στεναρή αντίσταση, για μια στεναρή αντίσταση κατά του φασισμού, κατά των τελευταίων γεγονότων που έχουμε δει να συμβαίνουν, που πολλά από αυτά δεν τα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και λόγω του πολιτικού και κομματικού σκηνικού πολλά από αυτά έχουν αλλάξει, οι ισορροπίες δεν είναι πλέον αυτές που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια και η οικονομική δυσχέρεια έχει οδηγήσει το λαό αφενός στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής, όπου βλέπουμε να ενισχύεται αρκετά με τις δημοσκοπήσεις και αφετέρου στις αριστερές οργανώσεις, οργανώσεις οι οποίες αντιμάχονται τον φασισμό, τον ρατσισμό και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα αποτρόπαια, τα οποία και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνουν. Ακριβώς, Γεωργία, υπάρχει τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω της οικονομικής
κρίση, ένα σκηνικό πολιτική και κοινωνική πόλωση, το οποίο, όπω ανέφερε και εσύ, δυστυχώ εξάρχεται και με δολοφονία στου τελευταίου μήνε. Και από την πλευρά των αντιφασιστών, βεβαίω, και από την πλευρά των μελών τη Χρυσή Αυγή, δυστυχώ αυτό είναι πολύ δυσάρεστα γεγονότα από το κατ' οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση την οποία βιώνουμε, αν θέλει, στην άποψή μου. Και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα το εκφράζει ακριβώς αυτή την πόλωση με, με τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις. Ευτυχώς δεν συνέβη το παραμικρό, δεν είχαμε περιστατικά βίας, καθώς η αστυνομία απέκλεισε από πολύ νωρίς τους δρόμους και δεν έδωσε καμία δυνατότητα να βρεθούν να έρθουν σε επαφή οι δύο αυτές αντίπαλες ιδεολογικά ομάδες. Αποχωρούν λοιπόν οι αριστερές οργανώσεις μέσω των προφυλαίων και της Ομόνοιας. Συνεχίζεται κανονικά η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ακριβώς αυτό. Έκαναν ξεκάθαρα τα αιτήματά τους ενάντια στο φασισμό και ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στη Χρυσή Αυγή και τη διαμαρτυρία αυτών και τη συγκέντρωση αυτών στο Σύνταγμα. Ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν επεισόδια. Υπήρξε ένα καλό κλίμα στη συγκέντρωση και στο Μοναστηράκι και στα Προπήλαια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Περνάμε πολύ γρήγορα στο Θανάση Μιλωνά, ο οποίος και βρίσκεται στην συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στο Σύνταγμα. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, είναι αναμένες οι δάδες όπως μπορούμε να δούμε, όπως ο πολύ καλός συνάδελφος μας μεταδίδει τις εικόνες. Από αυτούς που θα περίμενε κάποιος. Είναι το στοίχημα από όλες τις πλευρές. Απ' την άλλη, τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Βρυξέλλες, είναι ότι το Μάιο θα όλη η Ευρώπη ουσιαστικά θα έρθει αντιμέτωπη με τη νίκη ίσως των ακραίων, όπως χαρακτηρίζεται, τέτοιων κομμάτων. Βλέπουμε ήδη ότι το αντίστοιχο εθνικιστικό κόμμα της Γαλλίας, το οποίο οδηγείται σε μια συνεχή αύξηση στα ποσοστά του. Το ίδιο συμβαίνει και στο Βέλγιο και στην Ισπανία. Είδαμε στην Πορτογαλία πριν από 3 ημέρες άνθρωποι να καταλαμβάνουν υπουργεία. Θανάση, λοιπόν, μπορεί να μην πιστεύω ότι... Ας ακούσουμε λίγο αυτή τη στιγμή φυσικό ήχο. Ο Θάνος με 50.000 μέλη στην πλατεία Αντικάρπατος αυτή τη στιγμή. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω να μου επαναλάβετε λίγο το ερώτημα, γιατί δεν άκουσα τι λέτε. Λίγο φυσικό ήχο προς το παρόν, Θανάση. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτήν την μεγαλειώδη συγκέντρωση με ένα σύνθημα που θα ξεφύγει από το κέντρο της Αθήνας. Θα σπάσει τα σίδερα, θα σπάσει τα λευκά κενιά του καθεστώτος, θα φτάσει στην ψυχή της Ελλάδος, στην ψυχή του αρχηγού μας. Όλοι μαζί με μια φωνή. Άκου άρχιγε και άκου το καλά, ξεφύγησες το σύστημα ακόμα μια φορά. Άκου άρχιγε και άκου το καλά, ξεφύγησες το σύστημα ακόμα μια φορά. Άκου άρχιγε και άκου το καλά, ξεφύγησες το σύστημα ακόμα μια φορά. Άκου άρχιγε και άκου το καλά, ξεφύγησες το σύστημα ακόμα μια φορά. Πολλοί ξένοι ανταποκριτές μέσων ενημέρωσης ρωτάνε για ποιο λόγο στήθηκε αυτή η άθλια σκευωρία κατά της Χρυσής Αυγής. Να δώσουμε μια ερμηνεία, μια εξήγηση. Η ερμηνεία είναι πολύ απλή. Γιατί τρέμουν την ψυχή της Ελλάδος που αφυπνίστηκε. Γιατί οι προδότες και οι κλέφτες κατάλαβαν ότι πολύ σύντομα θα τιμωρηθούν για τις ανομίες και τα κακουργήματά τους. Ο Νίκος ο Μιχαλονιάκος, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, μπήκε στη Βουλή όχι με τάλξ, όπως λένε στα άθλια κατηγορητήριά τους, αλλά με ένα σύνθημα, με ένα κύριο σύνθημα. Οι κλέφτες στη φυλακή, αυτό είναι το αίτημα των καιρών. Και όταν οι κλέφτες και οι προδότες κατάλαβαν ότι θα επέλθει σε αυτή τη χώρα πολύ σύντομα πολιτική κάθαρση, γιατί πολύ σύντομα η Χρυσή Αυγή θα είναι η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, εάν δεν είναι ήδη, τότε έστησαν αυτή την άθλια σκευωρία. Δεχόμενοι εντολές από τα αφεντικά τους, από ξένα κέντρα εξουσίας, από τους Αμερικανούς, από τους Ευρωπαίους τοκογλύφους που έχουν διασύρει τη χώρα μας. Τρέμουν τη Χρυσή Αυγή, γιατί εμείς είμαστε, εάν όχι η πρώτη σε ψήφους, σίγουρα η πρώτη σε ψυχή
σίγουρα η πρώτη σε Παλμό, σίγουρα η πρώτη σε νεολαία. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες έκανε ο κύριος Τσίπρας μια εκδήλωση στον ίδιο ακριβώς χώρο και συγκεντρώθηκαν τρεις και ο κούκος. Αναρχική και μπολσεβική αυτή η γη εσάς ανήκει. Αναρχική και μπολσεβική αυτή η γη εσάς ανήκει. Είχε πάει όμως προηγουμένως στο Τέξας και είχε λάβει εντολές για να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός αυτής της άμυνης χώρας, για να γίνει το μαξιλαράκι για αυτούς τους προδότες και τους διεθαρμένους οι οποίοι σήμερα δεν έχουν καταλύσει τη δημοκρατία και έχουν επιβάλει μια χούντα. Και όταν είπαμε μέσα στο άντρο τους ότι αυτή δεν είναι εκλεγμένη κυβέρνηση από το λαό, αλλά είναι χούντα, η χούντα του Μνημονίου, η χούντα του Σαμαρά και του Βενιζέλου, ή του Βενιζέλου και του Σαμαρά καλύτερα, διότι το Πασόκ του 2% κυβερνάει αυτή τη χώρα ακόμα, λόγω της ψοφοδεούς δεξιάς και των προδοτών. Διέγραψαν, λέει, από τα πρακτικά τη λέξη χούντα. Ας το πούμε εμείς δυνατά για να το ακούσουν. Στα βόρεια και στα ακριβά προάστια που διαμένουν. Κάτω η χούντα του μνημονίου! Δυνατά, συναγωνιστές! Κάτω η χούντα του μνημονίου! Κάτω η χούντα του μνημονίου! Κάτω η χούντα του μνημονίου! Βρήκαν κάποιους επίεργους δικαστικούς και έχουν γράψει επισήμως στα κατηγορητήριά τους ότι σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, εννοώντας το πρώτο πολιτικό κόμμα της χώρας, δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι βουλευτές, δεν είναι υπεύθυνοι μόνο τα στελέχη και τα μέλη. Έχουν ποινικές ευθύνες, λέει, και οι απλοί υποστηρικτές, ακόμα και αυτοί που κατεβαίνουν σε μια συγκέντρωση και φωνάζουν συνθήματα. Για να σας φοβήσουν. Και τι κατάφεραν, να μας κάνουν διπλάσιους, τριπλάσιους, να φτάσουν τα ποσοστά μας τόσο ψηλά, που σήμερα όλο το διεθνές, το κογκλητικό σύστημα τρέμει. Τρέμει γιατί στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία μια πολιτική δύναμη που μπορεί στα αλήθεια να απελευθερώσει αυτή τη μεγάλη χώρα. Είμαστε πολλοί, είμαστε πλέον εκατομμύρια. Αυτό είναι που τρέμουν. Αυτή η συγκέντρωση είναι το μήνυμα πως πολύ σύντομα η πατρίδα μας θα είναι ελεύθερη. Ας φωνάξουμε λοιπόν όλοι μαζί το επιμήθειο αυτής της πανέμορφης εκδήλωσης. Ας φωνάξουμε το πιο δυναμικό σύνθημα που πρέπει να πηγάζει από τις ψυχές όλων. Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! 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 Δυστυχώς οι φυλακές αυτής της χώρας είναι πάρα πολύ μικρές για να χωρέσουν από τη μία τις καρδιές όλων μας. Αλλά είναι και πάρα πολύ μικρές για να χωρέσουν τους προδότες και τους διεφθαρμένους που έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα. Και πολύ σύντομα, με τη Χρυσή Αυγή στην εξουσία, όταν θα επέλθει η πολιτική κάθαρση σε αυτή την πατρίδα, θα αποδώσουμε τις ποινικές ευθύνες σε όλους αυτούς που ξεπούλησαν τη χώρα μας. Θέλω να καλέσω στο βήμα, σήμερα θα ακούσετε πολλά από πολλούς συναγωνιστές, από ολόκληρη την Ελλάδα, από βουλευτές, από στελέχη του Λαϊκού Συνδέσμου, από όλους αυτούς που τους αποκαλούν εγκληματίες. Είναι όμως ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε έμψυχο υλικό. Θέλω να καλέσω στο βήμα τη συναγωνίστρια Ελένη Ζαρούλια. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές μου συμπατριώτες, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε απόψε. Να διαμαρτυρηθούμε σε ποιον? Σε αυτούς τους ξενόδουλους που έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Σε αυτούς που για το χρήμα πουλάνε τη μάνα τους ακόμη. Αυτοί λοιπόν, οι ξεπουλημένοι, τους τελευταίους μήνες έχουν εξυφάνει μια αυσκευωρία εις βάρος του λαϊκού εθνικιστικού κινήματος. Με αποτέλεσμα, σήμερα ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ενός καθάλανο μήμος εκλεγμένου κόμματος, ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος και δύο επιμονή Η σκευωρία αυτή που στήθηκε από
Την ελευθερία των λαών την προφυλάσσει άμυλα μεταξύ των τιμίων ανδρών, μας λέει ο Δημοσθένης. Όμως οι σημερινοί τύρανοι τη ρίση αυτή του Δημοσθένους την έχουν καταρρύψει. Γιατί βρίσκονται στη φυλακή ο αρχηγός, οι βουλευτές και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής? Θα σας το πω και να το διαδώσετε. Είναι στη φυλακή επειδή δεν συμμετείχαν στη λαϊλασία των κρατικών ταμείων. Δεν ενεπλάξαν σε κανένα οικονομικό σκάνδαλο, ούτως ώστε να ζημιώσουν το κράτος και κατ' επέκταση το λαό μας. Δεν υποδούλωσαν την Ελλάδα υπογράφοντας μνημόνια. Δεν εξαφλίωσαν το λαό μας, συνενώντας τα δόλια σχέδια των κρατούντων, επιβάλλοντας χαράτσα και δυσβάσταχτους φόρους. Δεν συνένεσαν στη βιολογική και φυσική εξόδωση ενός ολόκληρου λαού, υπογράφοντας Δουβλίνα 1 και 2. Για όλους αυτούς τους λόγους βρίσκονται σήμερα έγκλειστοι. Και όχι γιατί δίθεν εγκληματική οργάνωση που επικαλούνται επίορκη λειτουργή της δικαιοσύνης. Αν ήθελε η δικαιοσύνη να συλλάβει εγκληματικές οργανώσεις, μπορούσε άνετα να συλλάβει τα κόμματα της αριστεράς, που αριθμούν εκατοντάδες πραγματικά εγκληματικά περιστατικά και όχι φανταστικά. Υπαρκτές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη, αλλά βλέπετε... Πολιτική! Αρχίτες, προδότες, πολιτική! Αρχίτες, προδότες, πολιτική! Αλλά βλέπετε, είναι όλοι τους μία ωραία ατμόσφαιρα. Και με αυτά και με αυτά απομίζουν τον ελληνικό λαό. Χτυπούν τη Χρυσή Αυγή επειδή απειλεί να γκρεμίσει τη δικτατορία των διεφθαρμένων. Χτυπούν τη Χρυσή Αυγή γιατί θέλουν τον υπερήφανο ελληνικό λαό σκλάβο στο ξένο αφέντη τους. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται για τα δίκαια του ελληνισμού, για να πάρει πίσω τις γειτονιές μας από τους αλλόφιλους, για να γίνει πάλι η πατρίδα μας το διαμάντι της Ευρώπης, όπως της αξίζει, και όχι ο σκουπιδότοπος που την έχουν μετατρέψει οι προοδευτικοί, τα πιόνια των ξένων πρεσβειών που παριστάνουν τους καμπόσους. Έξω οι ξένοι απ' την Ελλάδα! Έξω οι ξένοι απ' την Ελλάδα! Έξω οι ξένοι απ' την Ελλάδα! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, Έλληνες και Ελληνίδες, ψηλά τις σημαίες! Σύντομα οι φαύλοι θα αποκαλυφθούν και θα πάρουν τη θέση που τους αρμόζει. Και οι συναγωνιστές μας, μαζί με τον αρχηγό μας τον Νίκο Μιχαλογιάκο, θα ελευθερωθούν και μαζί με αυτούς θα ελευθερωθεί και η πατρίδα μας. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η νίκη! Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Αρτέμης Μαθεόπουλος, βουλευτής ΕΡΟΝ, ο οποίος εκτός των άλλων θα αναγνώσει και ένα μήνυμα από την Ευρώπη, από τον Βρετανό Ευρωβουλευτή Νίκ Γκρίφιν. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης... Ακούσαμε την κυρία Ζαρούλια, τη σύζυγο και... μέλος της Χρυσής Αυγής, βουλευτή της Χρυσής Αυγής, η οποία μίλησε για την πολιτική, όπως χαρακτήρισε, δίωξη των άλλων στελεχών, Μιχαλολιάκου, Λαγού και Παπά. Μίλησε για τους ίδιους οι οποίοι βρίσκονται 2 μήνες προφυλακισμένοι και όλο αυτό, όπως είπε η ίδια, συνέβη γιατί αρνήθηκαν να αλληλατήσουν τα οικονομικά κρατικά ταμεία, αρνήθηκαν να συνενέσουν στο Δουβλίνο 1 και 2, ενώ χαρακτήρισε επίουρκους τους δικαστικούς λειτουργούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην υπόθεση και διενεργούν όλες τις εξελίξεις. Σκληρά λόγια ομολογουμένως, μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε αυτό το ύφος, όχι μόνο η ίδια αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Χρυσής Αυγής. Συνεχίζουμε με φυσικό ήχο. Μάλλον για όλους εσάς που χτίσατε κατά μου τα τυχούντα Βενιζέλου και Σαμαρά, που παρά τις διώξεις, τις προφυλακίσεις, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τις δολοφονίες, σηκώνετε τα λάμπερα του εθνικισμού απέναντι από τον άνθρωπο της διαφθοράς. Να τις βλέπουν και οι Ανθέληνες που με μια άθλια σκευωρία πίστευαν ότι θα ξεμπερδεύουν μια για πάντα με το εθνικιστικό ποτάμι. Το παράδειγμα το δικό μας ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και έχει αγγίξει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα σας μεταβιβάσω αυτούς ένα μήνυμα του ευρωβουλευτή Νίκ Γκρίφιν που αφορά τις παράνομες διώξεις της Χρυσής Αυγής. Εκ μέρους του Βρετανικού Εθνικού Κόμματος και της Εθνικής Αναβίωσης της Πολωνίας, κόμματα που αμφότερα εκπροσωπούν τον εθνικισμό στις πατρίδες μας, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τις διώξεις και τις συλλήψεις του Γενικού Γραμματέα και ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στους Έλληνες πατριώτες
οι οποίοι διώκονται από το σύστημα εξαιτίας της μεγάλης απήχησης της Χρυσής Αυγής στους Έλληνες πολίτες. Οι άθλιες μεθοδεύσεις των κρατικών αρχών που χρησιμοποίησαν ψευδείς ισχυρισμούς ως μανδύα για να καλύψουν τις αντιδημοκρατικές τους επιθέσεις εναντίον ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος αποτελούν ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της απολυταρχικής νοοτροπίας των φιλελεύθερων καθεστώτων, η οποία γίνεται μέρα με τη μέρα ολοένα και πιο φανερή. Στο χέρι μας είναι λοιπόν αυτή την νοοτροπία και τα φιλελεύθερα καθεστώτα να αντακίσουμε μία για πάντα. Θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί από τους βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου. Καλείτε στο βήμα ο συναγωνιστής Δημήτρης Κουκούτσης, βουλευτής Μεσσηνίας. Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή έπιτας! Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή έπιτας! Ελλάς, Ελλάς, Ιταλή έπιτας! Χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισες, πετύχατε εκείνο το οποίο φάνταζα διανόητο. Στα πέρατα, στις άκρες της χώρας μας, να ακουστεί τον Ιούνιο και τον Μάιο του 2012 η φωνή της Ελλάδας, η φωνή του εθνικισμού, η φωνή της Χρυσής Αυγής. Καταδείξαμε στον ελληνικό λαό ότι οι πατρινοκάμπελοι της ψοφοδεξιάς δεν εξυπηρετούν τίποτε άλλο εκτός από τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και του πλούτου. Η κωμωδία τελειώνει. Θα τους μείνουν μόνο εκατοντάδες προνομιούχοι, συνταξιούχοι και κάτι γραφικά κομματόσκυλα που περιμένουν τον διορισμό τους. Εμείς μόνο καταδείξαμε το πραγματικό πρόσωπο της αριστεράς, των ευνοημένων, των βολεμένων στον κρατικό μηχανισμό, αυτοί που δεν ένιωσαν να λείπει το ψωμί τους. Αγωνιζόμενοι Έλληνες εργάτες στοιχίζουν τις γραμμές της Χρυσής Αυγής. Οι δούλοι του χρήματος υποτίμησαν τη δύναμη της ελληνικής ψυχής. Ελληνίδες Έλληνες, είμαστε βαθιά υπερήφανοι για τον αρχηγό μας. Εσείς να είστε περήφανοι για το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα, για το δικό σας κίνημα. Οι μελλοντικές γενιές θα είναι περήφανες για τον αγώνα μας. Εμπρός, έχουμε μπροστά μας τοπικές εκλογές, έχουμε περιφερειακές, έχουμε βουλευτικές. Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Να είστε καλά, ζήτω η νίκη! Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Μπαρμπαρούς Κωνσταντίνος, βουλευτής εντολών Ακαρνανίας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αρχηγέ, εκτός από εγκληματική οργάνωση, σήμερα γίναμε και τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί σήμερα τρομοκρατούμε το σύστημα με αυτή εδώ τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Δεν ξέρω τι πονά πιο πολύ το ΔΕΤΚΕ και το πρόεδρο της πολιτικής άνοιξης. Οι δημοσκοπήσεις, οι πραγματικές που τους δείχνουν να πηγαίνουν σιγά σιγά με σταθερή πορεία να βρουν τα συνεταιράκια τους στο ΠΑΣΟΚ, ή αυτή εδώ η λαοθάλασσα που παρά τον αποκλεισμό της περιοχής και τη δυσκολία προσέγγισης βρήκε τόπο να έρθει. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, τα ψέματα τελείωσαν. Το σύστημα δείχνει τα δόντια του. Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουν μπει στα σπίτια των περισσότερων από εμάς και μας έχουν σύρει σε δίκες για νυχοκόπτες, κουζινομάχαιρα και καπέλα της Χρυσής Αυγής. Δεν δίστασαν να κλείσουν στη φυλακή τον αρχηγό μας και τους συναγωνιστές Παπά και Λαγό. Να είστε σίγουροι όμως ότι έτσι δημοκρατικά θα τους φερθούμε και εμείς. Μόνο που εμείς θα έχουμε λόγο να το κάνουμε. Γιατί αυτοί και έκλεψαν και πρόδωσαν. Γιατί αυτοί είπαν ψέματα, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό και τον έχουν οδηγήσει στην απόγνωση και στην αυτοκτονία. Γιατί αυτή όντως είναι μια εγκληματική οργάνωση. Για να μην με φυγωρούμε άλλο και για όλα τα παραπάνω πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας έως την τελική νίκη. Να είστε όλοι καλά, επαγρύπτηση και μη φοβάστε τίποτα. Η νίκη είναι δική μας. Ο λαός απαιτεί κυπροδότες στο βουδί. Ο λαός απαιτεί κυπροδότες στο βουδί. Ο λαός απαιτεί κυπροδότες στο βουδί. Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Μιχάλης Αρβανίτης, βουλευτής Αχαΐας. Σας προφωνώ μόνο έτσι, Έλληνες,
Γιατί εδώ μόνο Έλληνες είναι σε αυτή τη συγκέντρωση. Είναι ο αρθός του ελληνισμού. Στους Έλληνες η Ελλάδα ανήκει. Στους Έλληνες η Ελλάδα ανήκει. Στους Έλληνες. Φωτιά και τσεχούρι στους προσκυνημένους. Αυτό είπε ο ανεθελοντής της Ελλάδος. Πέρασαν οι μέρες, οι ώρες και οι μήνες των λόγων. Είναι πλέον ο καιρός των πράξεων. Μας πολέμησαν και μας πολεμούν με όπλα, τη συκοφαντία, τη δρομοκρατία, την προβοκάτσια και τελευταία τη θύμωση. Θύμωση από τα πληρωμένα από τους τραπεζίτες, τους τοπογλύφους μέσα ενημερώσεως. Θύμωση από τους υπουργούς αυτής της κυβερνήσεως, αυτής της κυβερνήσεως, της προδοτικής αυτής της κυβερνήσεως των απαταιώνων και των εγκληματιών, αυτής της παρανόμου κυβερνήσεως. Αυτή η πλατεία λέγεται πλατεία του Συντάγματος, προς τιμήν του Συντάγματος. Και όμως αυτό το Σύνταγμα συνεχώς θα παραβιάζουν διατάξεις του κώδικος της Βουλής, του κανονισμού της Βουλής. Καθημερινώς παραβιάζονται για να θυμωθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Πέρα αυτού, πιστεύουν ότι με την τρομοκρατία μπορούν εμάς να μας τοίσουν. Σκότωσαν πράκτορες αυτών των προδοτών. Σκότωσαν δύο παλικάρια, δύο λεβέντες Έλληνες. Το αίμα τους ποτίζει τώρα το δέντρο της ελευθερίας. Δεν ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε στους τυποτένιους, στους μικρόψυχους. Ήρθαμε να εκφράσουμε την οργή μας και το θυμό μας εδώ απέναντι. Όχι από το κοινοβούλιο, διότι δεν είναι κοινοβούλιο, είναι παρασκευαστήριο εθνικών εγκλημάτων. Εκτός από τις βάναυσες και απροκάλυπτες παραβιάσεις Συντάγματος, κανονισμού Βουλής, ακόμη και αυτού του ποινικού νόμου, μας θυμώνουν τώρα στη Βουλή χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν απολύτως. Γιατί αυτή την εντολή έχουν από τα αφεντικά τους που τους πιάνουν υποκασιμά τους και αυτό το κρατώ εγώ, ότι ξεπουλούν την Ελλάδα ως θεσματολόγος για να μην καταλήξουν σε σκοτεινά υπόγεια κελιά. Αλλά όταν η Χρυσή Αυγή θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν θα πάνε σε σκοτεινά κελιά. Θα πάνε πρώτα στη Μόμα με ξυνάρια να δουλέψουν και να προσφέρουν υπηρεσία. Ο λαός απαιτεί οι προδότες στο γουδί. Ο λαός απαιτεί οι προδότες στο γουδί. Ο λαός απαιτεί οι προδότες στο γουδί. Επειδή ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, ήθελα να πω το εξής, να δύο εξής. Είπε ο υπουργός της κυβερνήσεως αυτής, της προδοτικής, ότι θα δώσει και τη ζωή του ακόμη για το προδοτικό μνημόνιο. Δηλαδή θα δώσει και τη ζωή του για να καταστρέψει την πατρίδα. Αυτή είναι η χαόδης διαφορά μας. Εμείς θα δώσουμε τη ζωή μας για την πατρίδα και όχι για τους προδότες. Πήγε ο Σαμαράς, πήγε ο Σαμαράς και έδωσε υπόσχεση
ότι θα εξαφανίσει τη Χρυσή Αυγή και στο Εβραϊκό Λόμπι στην Αμερική και στο Ισραήλ. Και λοιπόν, του λαού του Σαμαρά, λάβε! Εδώ είναι η Χρυσή Αυγή. Σε καταλαβαίνουμε εδώ πάνω στη στιγμή. Αγίτη, πρόβοτη, Σαμαρά! Αγίτη, πρόβοτη, Σαμαρά! Αγίτη, πρόβοτη, Σαμαρά! Μιλούν και μιλούσαν συνεχώς για το αυγό του φιδιού. Εσύ λένε ακόμη ότι εκολάστηκε πανικόβλητη. Υπάρχει αυγό, εκολάστηκε το αυγό, αλλά έκανα λάθος, γιατί έχει πεταχτεί χρυσέλτος από αυτό το αυγό. Και αυτός ο χρυσέλτος είναι η Χρυσή Αυγή. Ζήτω η Αυγή Ελλάς. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Πατρίδα, τιμή. Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Κούζινος Νικόλαος, βουλευτής Άλφα Πειραιός. Κυρίες και κύριοι συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η Χούντα Βενιζέλου Σαμαρά διώκει τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή διώκει ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Φυλακίζει τον αρχηγό μας, φυλακίζει τον συναγωνιστή Παπά και Λαγό και ακόμα 6 συναγωνιστές. Γιατί διώκει τη Χρυσή Αυγή? Γιατί διώκεται το εθνικιστικό κίνημα. Είναι ολοφάνερο, κυρίες και κύριοι. Γιατί κάναμε πράξη τα λόγια του μεγάλου Περικλή Γιαννόπουλου. Κάναμε επανάσταση ψυχών και συνειδήσεων. Έβλεπαν αυτό που έρχεται. Όλη αυτή η πολιτική εκεί μέσα. Έβλεπαν αυτό που τις είχε τάξει ο αρχηγός μας να έρχεται. Οι κλέφτες στη φυλακή. Το λεγόμενο συνταγματικό τόξο εκμεταλλεύτηκε ένα τυχαίο γεγονός και προφυλακίζει τους συναγωνιστές και τον αρχηγό μας. Το μήνυμα του αρχηγού μας, πολιτικού κρατούμενου Νικόλαου Μιχαλολιάκου, από τα λεπτά κελιά της, τα λεπτά κελιά της τιμής, είναι «Βαστάτε! Νικάμε! Μην τους φοβάστε!» Είναι ένα τίποτα. Συναγωνιστές, ξέρουν ότι η ώρα τους πλησιάζει. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το κράτος είναι το παρακράτος και μια στιγμή θα σβήσει. Ξέρουν πολύ καλά ότι έρχεται η ώρα της Χρυσής Αυγής. Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια μεγάλη Ελλάδα. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη Χρυσή Αυγή του Ελληνισμού. Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Γρέγος Αντώνιος, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Από τη Μακεδονία έχουμε ένα μήνυμα προς τον αρχηγό μας, τον Νίκο Μιχαλολιάκου. Τον Μιχαλολιάκο, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη που τολμάνε και προσπαθούν να την ξεπουλήσουν. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά. Και άκου το καλά, ξεφίλησε το σύστημα ακόμα μια φορά. Άκου αρχηγέ, και άκου το καλά. Και η Μακεδονία, και η Θράκη, και τα νησιά του Αιγαίου, και η Πελοπόννησος, και όλη η Ελλάδα, πάκρι σ' άκρη, είναι στο πλευρό του αρχηγού μας. Πίσω σας ακριβώς, και μπροστά από αυτό το κτίριο, βρίσκονται και δύο έψονες. Θυμάστε κλασικά τη φωτογραφία με τον δακρυσμένο Εύζωνα. Και τώρα οι Εύζωνες αυτοί είναι πάλι δακρυσμένοι. Είναι δακρυσμένοι όχι γιατί αναγκάζονται να προστατεύουν κάποιους εκεί μέσα, ούτε γιατί κάποιοι προσπαθούν να τους κάψουν. Είναι δακρυσμένοι γιατί στην πλατεία επιτέλους κυματίζουν περήφανα ελληνικές σημαίες. Γι' αυτό είναι δακρυσμένοι. Και εμείς είμαστε δακρυσμένοι μαζί τους. Είμαστε δακρυσμένοι, αλλά είμαστε και περήφανοι. Περήφανοι για τον αρχηγό μας, περήφανοι για τους αγωνιστές μας. Αλλά ταυτόχρονα αισθανόμαστε και μια ντροπή. Μια ντροπή και μια αηδία για όλους αυτούς που προσπαθούν να ισλαμοποιήσουν την πατρίδα μας. Θέλουν να φτιάξουν, λέει, τζαμιά. Τζαμιά να κάνουν τις φίλες τους και να τις βγάλουν και τον πληθυσμό. Γιατί τις κάναμε κλεμμένα. Θα έρθει σύντομα η ώρα της δικαίωσης.
είναι πολύ κοντά η ώρα της δικαιώσης και φαίνεται ξεκάθαρα στα μάτια όλων σας και φαίνεται ξεκάθαρα στις ψυχές σας. Να είστε σίγουροι ότι η Χρυσή Αυγή είναι πιο δυνατή και πιο ενωμένη από ποτέ και έχουμε πλέον και μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή και το λέμε σε όλες τις κατευθύνσεις. Θα ξεβρωμίσουμε τον τόπο. Η Χρυσή Αυγή έρχεται και θα είναι ολόχρυσή. Ζήτω αρχηγός, ζήτω νίκη. Εκ μέρους του νομικού τμήματος της Χρυσής Αυγής θα μιλήσουν τώρα δύο συναγωνιστές που αντιμετώπισαν πραγματικά τη μεγαλύτερη σκευωρία στα χρονικά της σύγχρονης Ελλάδος, στο βήμα ο συναγωνιστής Τσάγκας. Για όλους τους συναγωνιστές, τους παλαιότερους, τους νεότερους, για όλους τους χρυσαυγίτες που αντιστέκονται, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Δίνουμε μάχη ενάντια σε ένα τυραννικό και άδικο καθεστώς, το οποίο έφτασε στο σημείο ακόμα και να κατασχέσει από την οικία του συναγωνιστή Παπά το CD με τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Άκουσον, άκουσον! Ακόμα και αυτό θεωρήθηκε πιστήριο εγκληματικής οργάνωσης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, γι' αυτό μας διώκουνε. Γιατί έχουμε πίστη στον Θεό, πίστη στον εθνικισμό, πίστη στον αρχηγό. Η Χρυσή Αυγή δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα θα νικήσει. Ζήτω το έθνος! Θα δείτε στον πίμα ο συναγωνιστής Παπαγρηγορίου. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι της Χρυσής Αυγής, ζούμε κάτι πρωτοφανή γεγονότα για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Αρχηγός πολιτικού κόμματος και βουλευτές σύρονται σιδηροδέσμοι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της εγκληματικής οργανώσεως τη στιγμή που αυτοί έχουν την έγκριση του ελληνικού λαού και εισέρχονται νόμιμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με αυτές τις μεθόδους προσπάθησαν να φημώσουν το εθνικιστικό κίνημα, διότι διέκριναν ότι το εθνικιστικό κίνημα θα τους βγάλει από τις τρύπες τους, θα τους αποκαλύψει τις κλεψιές τους και θα τους στείλει εκεί που πρέπει να πάνε. Τελευταία και μόνο θέλω να αναφέρω για να ξέρουμε όλοι πού βαδίζει αυτός ο τόπος. Ακούσατε τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει «Είναι τιμή μου που επί της Υπουργείας μου γίνεται τζαμί». Κύριε Χρυσοχοίδη, είστε το ίδιο περήφανος που θα γίνει τζαμί η Αγία Σοφία? Απαντήστε μας. Θα πρέπει να τελειώσω όμως για να δώσω το λόγο στους άλλους συναγωνιστές. Γι' αυτό σας καλώ με μία φωνή που θα ακουστεί εκεί που είναι ο αρχηγός μας και οι βουλευτές και οι άλλοι συναγωνιστές να φωνάξουμε «Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός της Νίκος Μιχαλονιάκος! Χαιρετισμοί, ακολουθούν χαιρετισμοί εκ μέρους των περιφερειών και των τοπικών οργανώσεων και καταρχάς από την τοπική οργάνωση Αθηνών, ο συναγωνιστής Κουδούνας Θεόδωρος. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, κόντρα στις πλέον αδίκσιες συνθήκες, βρισκόμαστε εδώ άλλη μια φορά εναντίον όλων για να εκδηλώσουμε την πίστη μας στον αεί παρόντα αρχηγό μας και τη δίκαιη απέτησή μας για άμεση απελευθέρωση του ιδίου και των υπολείπων συναγωνιστών μας, στελεχών και μελών του κινήματος, για να δηλώσουμε τη χαλίβδινη πίστη μας στην ιδεολογία, τη μόνη ιδεολογία που συνεπικουρείται από τους αδιάψευτους φυσικούς νόμους της δύναμης των εθνικών χαρακτηριστικών, των ιστορικών και πολιτισμικών καταβολών, καθώς και τους ύψιστους ηθικούς νόμους της αγάπης για την πατρίδα και της θυσίας για το έθνος. Και τη μόνη ιδεολογία που συστηματικά παραφράζεται και διαστρεβλώνεται από πονηρούς και άφρονες υπηρέτες του παρασιτικού κεφαλαίου, που απειλεί την ιστορία, τη γλώσσα και τελικά την ίδια την ύπαρξη του έθνους μας. Όμως εμείς εξακολουθούμε και στεκόμαστε εδώ, εν
εναντίον όλων αυτών σαν προστάριδες, σαν προάγγελοι αυτού που έρχεται. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή αυτοί εξασθενούν ενώ εμείς δυναμώνουμε. Η τελική αναμέτρηση ανάμεσα στο χρήμα και στο αίμα αναμένεται. Και σε κάθε περίπτωση το αίμα θα είναι ο νικητής. Η φυσική τάξη πραγμάτων, η αλήθεια και η δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα θα επικρατήσουν. Η Χρυσή Αυγή δεν προβαίνει σε κομματικές συγκεντρώσεις, αλλά σε οργανικές συνάξεις όπου επιβεβαιώνουμε ότι κάθε ένας από εμάς είναι ένα κύτταρο ενός και ενιαίου οργανισμού. Είμαστε μια εθνική φάλαγγα, μια ελληνική οικογένεια και μια σιδερένια γροθιά. Ζήτω ο αρχηγός, ζήτω η νίκη! Από την Κεντρική Μακεδονία, ο συναγωνιστής Σακύρης Μιχάλης. Μακεδονία, η ελληνική, εθνικισμός, Χρυσή Αυγή. Μακεδονία, η ελληνική, εθνικισμός, Χρυσή Αυγή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η πάντοτε ελληνική Μακεδονία είναι παρούσα σήμερα στο εθνικό κάλεσμα του Λαϊκού Συνέδρου Χρυσή Αυγή. Συναγωνιστές από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, από τις Σέρες, από τον Κιλκής, από την Μέλα, την Ημαθία και από την Πιερία δίνουν το προτερό παρόν σήμερα σε αυτή τη μεγαλειώδη σκέψη ενάντια στις παράνομες διώξεις και τις προφυλακίσεις των τριών συναγωνιστών μας, Παπά, Λαγό και του αρχηγού μας. Όλοι ζήσαμε την άθλια σκευωρία και τις διώξεις και τις άλλες δολοφονίες των δύο συναγωνιστών μας, του Γιώργου και του Μάνου. Αθάνατοι! Όπως όμως όλοι οι υγιά σκεπτόμενοι Έλληνες, έτσι και εμείς οι Μακεδόνες και οι Σαυγίτες, κλείσαμε τα αυτιά μας στις ειρήνες του συστήματος. Κλείσαμε τα αυτιά μας τα όσα λένε τα μέσα μαζικού εκφοβισμού και πυκνώνουμε καθημερινά τις τάξεις της Χρυσής Αυγής. Δύο λέξεις από το παρελθόν του πάντα επίκαιρου Περικλή Γιαννόπουλου. Πάψε επιτέλους να μιξοκλέτε σαν παλιόγριες, σαν ποιοδιδάσκαλοι, ρήτορες, πετάξτε τα χαρτιά και τα μελάνια. Η γη, η τιμή, προστατεύεται μόνο με το σπαθί. Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Λευτεριά στους αγωνιστές. Κάτω τα χέρια απ' τη Χρυσή Αυγή. Κάτω τα χέρια απ' τη Χρυσή Αυγή. Κάτω τα χέρια απ' τη Χρυσή Αυγή. Εκ μέρους των Ελλήνων εργαζομένων στη ζώνη του Περάματος. Ο Χρήστος ο Κυριτσόπουλος, μαζί με άλλα παιδιά σήκωσαν τη σημαία ενάντια στις εγκληματικές οργανώσεις της αριστεράς, αλλά και τους εφοπλιστές που δεν πιστεύουν στην πατρίδα αλλά μόνο στο χρήμα. Έλληνες, κατάφεραν αυτοί οι πολιτικοί επιστήμονες που για χρόνια μας διαφεντεύουν μαζί με τους πολύ φίλους τους, τους συνδικαλιστές, να μην υπάρχει πλοίο όπου χτίζεται στην Ελλάδα, να μην επισκευάζεται πλοίο, δεν υπάρχουν επισκευές, έχουν κλειδώσει τα ναυπηγεία μας και ενώ θα μπορούσαν όλοι οι Έλληνες, δεν θα έφταναν για να επανδρώσουν τα ελληνικά πλοία, έχουν καταφέρει, και αυτό οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε, ότι μας έχουν ξεκούραστος, δεν υπάρχει μεροκάματο. Θέλω να τους πω όμως ότι εγώ προσωπικά δεν ξεχνώ ποτέ αυτό που έλεγε για μένα ο Άγιος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ότι για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία θα αποθάνομεν. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να μην πουλήσουμε την πίστη μας και την πατρίδα μας. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω το έθνος. Ζήτω! Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε. Το λόγο.
λόγο τώρα θα λάβουν οι συναγωνιστές μας και βουλευτές που τελούν υπό παράνομη δίωξη για σφαγές αυνοερυφείων, για τάγκς που θα μπαίνανε στη Βουλή, για ρουκέτες. Εδώ βεβαίως δεν υπάρχουν τάγκς ούτε ρουκέτες. Υπάρχει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο για το καθεστώς. Υπάρχουν πάνω από 50.000 ελληνικές ψυχές. Ελληνικές ψυχές που δίνουν έναν αγώνα για την πατρίδα και την ελευθερία. Θέλω να σας καλέσω όλους, πριν καλέσω το βήμα τους συναγωνιστές μας, το επόμενο Σάββατο πρωί από τις 9 η ώρα να είμαστε στον Άριο Πάγο, εκεί όπου στήθηκε αυτή η άθλια σκευωρία εις βάρος του εθνικιστικού κινήματος, εις βάρος του νόμιμου κόμματός μας. Το επόμενο Σάββατο πρωί λοιπόν, όλοι στον Άριο Πάγο να ενώσουμε τις φωνές μας, να υψώσουμε ψηλά τη φωνή της Ελλάδος ενάντια στην παράνομη δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής. Στο βήμα καλείται ο Γιώργος Γερμενής. Έτσι. Να είστε σίγουροι όταν έρθουμε στα πράγματα, ένα και άντρα θα του πει εγκέφτητη για όλου εσά. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, σα φύγω το χέρι έναν ένα ξεχωριστά. Σήμερα εδώ που όλοι εμεί συγκεντρωθήκαμε για να διαδηλώσουμε κατά τη άδικη προφυλάξη τριών βουλευτών μα, του αρχηγού μα, του Νίκου του Μιχαλονιάκου, του κοινοβουλευτικού μας εκπρόσωπου, του Χρήστου του Παπά, του βουλευτή Β' Πειραιά Ιωάννη Λαγό. Άδικες προφυλακίσεις και πέρα ως πέρα ψευδές στο κατηγορητήριο σε μια Ευρώπη που περηφανεύεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτος 2013 η Ελλάδα έχει πολιτικούς κρατούμενους, κρατούμενους χρυσαυγίτες, βουλευτές. Και πώς να μην έχει όταν σε ένα προδομένο κράτος βρέθηκαν απέναντι στα σχέδιά τους, στα σκοτεινά σχέδιά τους, κάποιοι να κρατάνε ψηλά τις σημαίες και να φυλάνε θερμοπύλες. Ναι, θερμοπύλες και δερμενάκια κρατάμε συναγωνιστές. Όταν αυτό το άθλιο ψευτορωμαϊκό φέρει ένα νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή ενάντια στους Έλληνες. Όταν στην Κύπρο ετοιμάζουν το σχέδιο ΑΝΑΝ 2, στη Βόρειο Ήπειρο σκλαβιά και κατοχή, στο Αιγαίο αλωνίζουν τα τουρκικά πλοία, στη Θράκη οι πράκτορες της Άγκυρας έχουν στήσει πανηγύρι, ενώ το όνομα Μακεδονία λέει λατίδα τους Σκοπιανούς. Και την ίδια ώρα ο δίθεν Μακεδονομάχος, ο πολιτικός που είχε ρίξει την κυβέρνηση του κόμματός του, δέχεται την ονομασία η οποία θα περιέχει το όνομα Μακεδονία. Αλήθεια, πρόδοτη, Σαμάρα! Αλήθεια, πρόδοτη, Σαμάρα! Αλήθεια, πρόδοτη, Σαμάρα! Τα ίδια λέει και ο Τσίπρας. Την ίδια επιχειρηματολογία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο ίδιος που έχει εξαντλήσει οικονομικά τους Έλληνες, τους έχει μεταμορφώσει σε ελεήμονες των διεθνών των κογλύπων. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, το σύνδημά μας και αυτά που λέει ο ύμνος μας εμάς των χρυσαυγητών, εμπρός, πάντα εμπρός, έτσι είναι. Έχουμε τρεις συναγωνιστές στη φυλακή και δυο χρυσαυγίτες δολοφονημένους άνανδρα από χέρι αναρχοκομμουνιστή. Ίσως το επόμενο Σάββατο να ακολουθήσουν και άλλες ψευδείς άδικες συλλήψεις. Ίσως να είμαι και εγώ ο ίδιος πίσω τα κάγκελα της φυλακής. Όμως όλοι εμείς οι παλιοί χρυσαυγίτες. Αυτά λοιπόν από το Σύνταγμα, αυτά λοιπόν από τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, καθώς και τις ομιλίες των βουλευτών, των στελεχών που μόλις παρακολουθήσαμε. Στο μεταξύ, διαδηλώσεις, αν όχι διαδηλώσεις συγκεντρώσεις, πραγματοποιήθηκαν στα Προπήλαια και στο Μοναστηράκι, ενάντια στην πρωτοβουλία της Χρυσής Αυγής, η οποία βρέθηκε στο Σύνταγμα για να στηρίξει τους πολιτικούς, όπως τους ανέφερε, κρατουμένους, Μιχαλολιάκο, Παπά και Λαγό.
Αυτά λοιπόν από το Σύνταγμα. Δεν είχαμε ευτυχώς επεισόδια, δεν είχαμε συγκρούσεις μεταξύ των δύο μετόπων, καθώς η αστυνομία κράτησε μακριά τους συγκεντρωμένους της Χρυσής Αυγής και τα προπύλαια και το μοναστηράκι, όπου εκεί παρέμειναν οι υπόλοιποι του ΚΕΡΦΑ και των άλλων αντιφασιστικών οργανώσεων που βρέθηκαν εκεί να εκφράσουν την αντίδρασή τους, την αντίρρησή τους σε αυτό που έγινε στο Σύνταγμα. Από εμάς, κάπου εδώ σας αφήνουμε, κάπου εδώ. Φυσικά, ακολουθεί η Μαγική Πόλη με τον Νάσο Καβαθά. Για ό,τι νεότερο, εμείς παραμένουμε εδώ να σας ενημερώνουμε ζωντανά όλες τις εξελίξεις από την τηλεόραση του Ζούγκλα. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.